Φίλες και φίλοι εδώ στο κανάλι, είπα να θυμηθώ τα παλαιά. Και πόσο παλαιά δηλαδή, του προηγούμενου καλοκαιριού. Έχει εδώ και ένα χρόνο περίπου σταμάτησαν τηλεοπτική εκπομπή. Αλλά έχω μεγάλη λαχτάρα για εκείνες τις ευκαιρίες που είχα στην τηλεόραση να παίρνω συνέντευξη από ξεχωριστούς ανθρώπους, ανθρώπους διαφορετικούς, ανθρώπους ουσιαστικούς, ανθρώπους που έχουν κάτι να πούν, ανθρώπους των γραμμάτων, των τεχνών, της ψυχής και του σώματος, θα έλεγα. Οπότε σήμερα φιλοξενούμε εδώ στο κανάλι μας, και γι' αυτό το λόγο είναι και βραδινή εκπομπή. Δεν αντιγράφουμε τη βραδινή τηλεοπτική εκπομπή που είχε πρώτο φιλοξενήσει τον Ιωάννη Σιράκο και σεν. Σωστά το λέω, Σιράκος Ιωάννης και σεν. Σιράκος Ιωάννης και σεν. Τον Σιράκο Ιωάννη και σεν. Δεν την αντιγράφουμε. Απλώς θα κάνουμε μια κουβέντα με τον Σιράκο. Σιράκο σε φωνάζουμε, δεν είναι? Σιράκο. Ναι. Κάνουμε μια κουβέντα με τον Σιράκο απόψε, ανθρώπινη, φιλική, για να μεταξύ μας. Δεν είναι η πρώτη κουβέντα που κάνουμε. Με αφορμή την... πώς να το χαρακτηρίσω? Το outing που έκανες, το coming out που έκανες πριν μερικούς μήνες. Δηλαδή έκανες ένα διαφορετικό coming out στην ελληνική κοινωνία και στην κυπριακή, γιατί παρακολουθούμε τα τεχτενόμενα και εδώ. Ο Σιράκος είναι ένας νέος άνθρωπος, είναι 35 ετών. Για 4 χρόνια ήσουν ιερέας. Για 5. Για 5 χρόνια υπήρξε αρχιμανδρίτης, ιερωμένος. Πριν 1,5 χρόνο περίπου έχει παραιτηθεί, δεν είναι έτσι, 1,5 χρόνο? Ακριβώς. Και πριν 6 μήνες περίπου έχει αποφασίσει να μιλήσει δημοσίως για τη δικιά του εμπειρία ενός ανθρώπου νεαρού, ο οποίος μπήκε στην εκκλησία χωρίς να προέρχεται από μια εκκλησιαστική οικογένεια. Δεν είναι σαν εμένα ο Σιράκος, δεν έχει μεγαλώσει μέσα στην εκκλησία, δεν είχε βιώματα από τα μικράτα του να είναι θρήσκος, να πηγαίνει στην εκκλησία, ξέρω εγώ. Δεν πήγαινες, ρε παιδί μου, από βρέφος, από μικρό, από νινί. Έφευγα από τη μάνα μου 5 χρονών για να πάω στην εκκλησία χωρίς να γνωρίζω γιατί. Τότε. Δηλαδή προ-30ετίας. Ακριβώς. Και όταν ήμουν μικρός, με ρωτάγανε τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις, και εκεί που τα άλλα παιδάκια λέγανε τα συνήθη επαγγέλματα, εγώ έλεγα ότι θα γίνω ή Πατριάρχης Ιεροσολύμων ή Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Κάποια στιγμή... Είχες δηλαδή μεγάλα όνειρα για σένα. Από πάρα πολύ μικρός. Όχι απλά μοναχός, όχι απλά αρχιμανδρίτης, όχι απλά ιερωμένος, αλλά πατριάρχης. Ούτε καν αρχιεπίσκοπος ή δεσπότης, πατριάρχης. Ναι. Και θα σου πω, κάποια στιγμή, όσο ήμουν κληρικός, πήγα σε έναν φωτισμένο, κατά πως έλεγαν, γέροντα. Και ενώ, για παράδειγμα, εντάξει, αυτά τα έλεγα όταν ήμουν παιδάκι, όταν μπήκα στο Ράσο κατάλαβα ότι πρέπει να κάνεις πάρα πολλές θυσίες και να βάλεις πάρα πολύ νερό στο κρασί σου για να γίνεις όχι πατριάρχης, απλώς επίσκοπος. Οπότε είχα αφήσει κάθε τέτοιο όνειρο στην άκρη. Όταν με είδε αυτός ο γέροντας, μου είπε «Εσύ θα γίνεις πατριάρχης». Και πήγα και το είπα στη μάνα μου. Λέω «Μάνα, μου είπε αυτό ο γέροντας». Ήσουνα ήδη ιερωμένος τότε. Ήμουνα ήδη ιερωμένος και τελικά ούτε το παιδικό μου όνειρο έλαβε χώρα, ούτε η προφητεία του γέροντα. Ποτέ δεν είναι αργά. Λοιπόν, θέλω να βάλω έτσι μία ειδοποίηση, να σημάνω λίγο αυτή την εκπομπή. Όσοι από το κανάλι, γιατί το κανάλι μου στο YouTube, Σιράκο, έχει πολύ κόσμο, έχει 42.000 περίπου εγγεγραμμένους συνδρομητές, αλλά κάθε μήνα μπαίνουν τουλάχιστον 100.000 διαφορετικοί λογαριασμοί, που φανταζόμαστε ότι αντιστοιχούν σε ανθρώπους μέσα στο κανάλι. Έχει αρκετή κινητικότητα και κίνηση. Και γνωρίζω ότι στο κανάλι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι θρήσκοι, οι οποίοι είναι ευσεβείς, οι οποίοι εκκλησιάζονται, οι οποίοι συμμετέχουν στα μυστήρια της Εκκλησίας. Βάζω μία σήμανση λοιπόν ότι αυτή η εκπομπή ίσως τους ενοχλήσει. Μπορεί και να μην τους ενοχλήσει. Μπορεί και τους φανεί πολύ χρήσιμη και πολύ βοηθητική. Τονίζω όμως ότι αυτή είναι μια εκπομπή που δεν θα την έστειλα να τη δει ο μπαμπάς μου, αλλά θα τη δει ο μπαμπάς μου και θα το συζητήσουμε μετά. Εγώ πάντως θα έκλα μου να σου πω κάτι. Εγώ τον μπαμπά σου δεν τον έχω δει από κοντά, αλλά είχες βάλει την ημέρα του πατέρα μια φωτογραφία που είσαστε αγκαλιά και πολύ συγκινήθηκα, γιατί είδα στο πρόσωπο, να το πω,
του πρώην συναδέλφου μου, έτσι πολύ αλήθεια, από μια φωτογραφία και χωρίς να τον ξέρω τον άνθρωπο, από τα τόσα πρόσωπα ιερέων, ιερομονάχων και τα λοιπά που γνωρίζω, μου φάνηκε ένας άνθρωπος που εκπέμπει αλήθεια και αγάπη. Σιράκος, το έχω πει και στις κατηδίας συζητήσεις μας, ότι εγώ έχω τρομερό σεβασμό για το σχήμα, το ιερατικό, το οποίο εκπηγάζει από τον πατέρα μου. Επειδή είναι ένας άνθρωπος αληθινός, ο οποίος ό,τι πρεσβεύει, το πράττει. Οπότε για μένα ήταν πολύ δύσκολο πράγμα, ακόμη και μιλώντας μαζί σου, ακόμη και σε αυτή την ηλικία που είμαι στα 45, μιλώντας μαζί σου ιδιωτικά και λέγοντας μου κάποιες από τις δικές σου εμπειρίες, τις προσωπικές μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, ήταν πολύ δύσκολο για μένα να τις πιστέψω, επειδή τίνουμε οι άνθρωποι να γενικοποιούμε τη δική μας εμπειρία. Δηλαδή, εγώ είχα την εμπειρία να μεγαλώσω σε ένα σπίτι ιερατικό, στο οποίο τόσο ο πατέρας μου όσο και η μητέρα μου είναι πραγματικά αφιερωμένοι στο Θεό και πιστεύουν πραγματικά στο Θεό. Αυτά που κηρύττουν τα πράττουν κιόλας. Και δυσκολευόμουν να αναδεχθώ ότι μπορεί κάπου αλλού, σε κάποια άλλα μέρη, σε κάποιες άλλες ενορίες, δεν ξέρω πού, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αυτή την αλήθεια. Και νομίζω ότι ένα στοιχείο στο οποίο συμφωνούμε εσύ και εγώ, γιατί σε ακολουθώ στα social media, βλέπω τις αναρτήσεις σου, τις απολαμβάνω. Ψάξτε τον Σιράκο στο Facebook. Είναι Σιράκος Ιωάννης και Σεν με λατινικούς χαρακτήρες. Δεν είναι Σιράκο? Έτσι. Και στο YouTube πώς σε βρίσκει κάποιος να κάνει εγγραφή στο κανάλι σου? Religion Recovery. Αλλά μην το πεις στο Μπάτερ. Ο Μπάτερ θα το δει το βίντεο. Ξέχνα το. Ο Μπάτερ θα το δει το βίντεο. Και στην ερώτηση που μου είχες κάνει χθες το βράδυ που κάναμε προετοιμασία για αυτή την συνέντευξη, θυμάσαι τι με είχες ρωτήσει? Πώς οι γονείς σου... πολλά. Ναι, με ρώτησες πώς οι γονείς σου ή και ο πατέρας σου ειδικά το δέχονται που έχεις την άποψη που έχεις για τη θρησκεία και για την Εκκλησία, και σου είπα ότι είναι μια συνεχόμενη διαδικασία, it's an ongoing process. Έχει ξεκινήσει εδώ και 19 χρόνια αυτό το πράγμα, ο διαχωρισμός των δικών μου θέσεων από τις δικές τους. Όμως στα πλαίσια της αγάπης, της πανανθρώπινης αυτής αξίας και του ανθρωπισμού και της πνευματικότητας, της ουσιαστικής πνευματικότητας, την οποία μπορείς να τη βρεις σε πολλούς χώρους στην ουσιαστική πνευματικότητα. Προσπαθούμε να είμαστε αγαπημένοι και να αποδεχόμαστε αυτούς και αλλήλους. Δηλαδή, το ερώτημα δεν θα έπρεπε να ήταν μονομερές. Όσοι οι γονείς σου σε αποδέχονται εσένα που δεν έχεις τις ίδιες απόψεις, θα μπορούσε να πάει και από την άλλη πλευρά. Πώς εσύ αποδέχεσαι το γεγονός ότι οι γονείς σου έχουν διαφορετικές απόψεις? Και σε ένα πνεύμα ελευθερίας αποδέχομαι τις δικές τους απόψεις, να τις έχουν, τους το επιτρέπω και μου επιτρέπουν και αυτοί να έχω τις δικές μου. Αλλά και επειδή η συνέντευξη δεν είναι για μένα, θα πάμε σε σένα τώρα. Γιατί εσύ, εξ όσων γνωρίζω, έχεις δύο γονείς, τους βιολογικούς σου γονείς, έχεις και πατριό, για τον οποίο έχεις μιλήσει πάρα πολύ αγαπητικά και με συγκίνησες. Οι γονείς σου είναι κάθε άλλο παρά θρήσκοι. Mm-hmm. Η μαμά σου είναι, ασχολείται με βιγκανισμό, με ανατολικές φιλοσοφίες, τέτοια δεν είναι η μαμά σου, δεν θα την έλεγες. Η μητέρα μου είναι ένας τύπος που αν δει στο σπίτι έτσι με το κλειδί ώρα 7:30-8 το πρωί, θα τη βρει σε μια ανάποδη στάση και θα την ψάχνεις. Πού σε ρε μάνα, πού σε ρε μάνα. Δηλαδή. Θα κάνει γιόγκα, αλλά θα έχει μεταμορφωθεί με έναν τρόπο και έτσι τη χάνεις μέσα στο σαλόνι. Ναι. Και η ενασχόληση των δικών μου με τέτοιες πρακτικές που δεν έχουν να κάνουν σε σχέση τόσο με τη διατροφή. Λες το δικό σου, μιλάς για τη μαμά σου και τον πατριό σου. Το σύζυγό της, ναι. Ναι, το θετό σου, είναι θετός σου πατέρας, δεν είναι. Δεν έχει, ναι, ακριβώς. Ναι, που μοιράζονται τις απόψεις τους, ενώ είναι μαζί τους. Ναι. Και είναι δύο άνθρωποι που οδεύουν στα 60 τους και έχουν... ναι, μοιάζουν 40, αλλά είδες γλώσσα λανθάνουσα, που οδεύουν στα 60 τους και έχουν τόσο ειρήνη στο πρόσωπο και στο βλέμμα, που ενώ όσο ήμουνα στον κλήρο και εξομολογούσα ανθρώπους που ακολουθούν απαρασάλευτα τους κανόνες της χριστιανικής ορθόδοξης εκκλησίας, δεν έβλεπα τόσο ειρήνη. Έβλεπα περισσότερο άγχος, περισσότερη πίεση, κυριευμένοι από το βασίλειο της ενοχής, να έρχονται κάθε φορά στην εξομολόγηση και να σου λένε τα ίδια πράγματα που σου είπαν και την περασμένη. Τέλος πάντων, και συνέκρινα το βλέμμα της μάνας μου και του πατέρα μου, του συζύγου της, πώς με το τα λέει, βλέμματα... Πες το όνομα, το έχω ακούσει. Φωκίωνα. Φωκίων, ωραίο όνομα. Φωκίων. Ωραία. Και συνέκρινα τα βλέμματά τους με τα βλέμματα των δικών μου.
Και λέω, ρε παιδί μου, τελικά μήπως αυτές οι πρακτικές δεν βοηθάνε, ενώ οι χριστιανικές δεν βοηθάνε τόσο τον άνθρωπο να ελευθερωθεί. Δεν θέλω να προμοτάρω κάποια τάση, κάποια πρακτική. Ξέρεις τώρα, μου ανοίγεις φάλιες πολλές, όταν λέμε φάλιες στην Κυπριακή εννοούμε παγίδες. Γιατί τώρα υπάρχει και είναι και πάρα πολύ στην επικαιρότητα αυτές οι απόψεις εναντίον της γιόγκα, που κάποιοι εκκλησιαστικοί φορείς την έχουν χαρακτηρίσει ως θρησκευτική πρακτική. Γνωρίζω de facto ότι ο πατέρας μου είναι εναντίον της γιόγκα και μάλιστα είχε μιλήσει και σε ένα κήρυγμα γι' αυτό και είχε και κατακραυγή. Και όπως σου είπα, αντεχόμενοι αλλήλους εν αγάπη, δεν έχω άποψη γι' αυτό. Εμένα δεν με ενοχλεί το θέμα της γιόγκα, δεν με απασχολεί. Με απασχολεί. Ενώ δεν το θεωρώ σημαντικό να με απασχολήσει, ούτε εάν ήμουν εκπρόσωπος μιας θρησκείας mainstream θα ασχολιόμουν με κάτι τέτοιο. Αλλά εντάξει, εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Όπως και να έχει όμως. Ανοίγεις θέματα. Μήπως ένας λόγος που μπορεί να υπάρχει αυτή όλη η συζήτηση γύρω από τη γιόγκα να είναι και αυτό, ότι μπορεί να δίνει στους ανθρώπους κάτι που δεν μπορεί ή νομίζουν ότι δεν μπορεί να τους το δώσει αυτή η πρακτική. Θα σου πω την άποψή μου. Εντάξει, disclaimer, εγώ δεν κάνω γιόγκα, δεν κάνω γυμναστική, είμαι εναντίον της γυμναστικής γενικώς. Εγώ κάνω μόνο κυπουρική. Δεν έχω κάποιο σκοπό να προωθήσω τη γιόγκα ή να την δυσφημίσω. Μιλάω, κάνω μια ερώτηση γενική. Λοιπόν, η γιόγκα ως πρακτική, από ό,τι γνωρίζω και εγώ βλέποντας τους δικούς μου ανθρώπους και έχοντας αρκετούς φίλους που είτε διδάσκουν είτε είναι μαθητές. Αυτές οι πρακτικές σου προσφέρουν μια γνώση του σώματος και μέσα από αυτή τη γνώση του σώματος επιδιώκεται και μια ελευθερία, μια ευρύτητα πνεύματος. Έχεις δει όμως ταυτόχρονα όταν η Εκκλησία κατακεραυνώνει τη γιόγκα, κατακεραυνώνει παράλληλα και όλες τις άλλες τάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν σε σχέση με την αυτοδιάθεση του σώματος. Σου λέει να μην κάνεις άμπλωση γιατί αυτό ισοδυναμεί με φόνο. Να μην, αν επιθυμείς μετά το θάνατό σου φέρει πίν την καύση, να μην το πράξεις, διότι η πρακτική της Εκκλησίας επιβάλλει την ταφή, την ενσώματη ταφή. Να μην δέχεσαι την ομοφιλοφιλία σου φέρει πίν ή τη διαφορετική ταυτότητα φίλου που έχεις και να επιβάλλεις τον εαυτό σου αυτό που θέλει το χριστιανικό ηθικό σύστημα, γιατί αυτό θέλει ο Θεός. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν κοινό παρονομαστεί το «δεν μπορώ μέσα στην Εκκλησία να κάνω στο σώμα μου ό,τι θέλω, γιατί το σώμα μου δεν μου ανήκει». Από τη στιγμή που βαπτίστηκα, θυμίσου τις πρακτικές της βάπτισης. Πώς έχουν να κάνουν σε σχέση με το σώμα. Να αλείψουμε λάδι όλο το σώμα. Να σταυρώσουμε το σώμα με μύρο. Να το περάσουμε το σώμα από το νερό 3 φορές. Από τη στιγμή που κάποιος μπαίνει στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, το σώμα του δεν του ανήκει, γιατί το σώμα του γίνεται, όπως λέει η Γραφή, κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και με αυτό το σώμα θα αναστηθεί στη Δευτέρα Παρουσία και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, σου βάζω λίγο φρένο. Είσαι θεολόγος? Όχι. Είσαι ιστορικός? Είμαι ιστορικό. Έχεις σπουδάσει ιστορία στο ΕΚΠΑ ή στην ΕΚΠΑ. Ναι. Και μετά έχεις κάνει μεταπτυχιακό στο Βατικάνο. Μετά έχω κάνει μεταπτυχιακό χριστιανικής αρχαιολογίας και λειτουργικής. Στο Βατικάνο. Μάλιστα. Αυτά που λες, τα λες ως άνθρωπος που θεολογίζεις, τα λες ως ιστορικός επιστήμονας ή τα λες... Ήταν ομοιόμενος νεαρός άνθρωπος που έχεις περάσει μέσα από διάφορα μονοπάτια. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι μιλάω με μία πτυχή του εαυτού μου. Ο καθένας και η καθεμιά από εμάς είναι πολύπτυχος και πολύπτυχη και μιλάει ως όλων. Ναι, ναι. Αυτά που σου λέω τώρα είναι αποτέλεσμα τόσο της πρακτικής ζωής μέσα στην ίδια την Εκκλησία, είτε ως πιστός, είτε ως λειτουργός, ως ιστορικός και ως
διαβίου μελετητής. Εννοώ ότι μέσα στην εκκλησία έχουμε Έχεις όμως γνώσεις για τις σπουδές της θεολογίας? Φαντάζομαι ότι θα έχεις παρακαθίσει σε κάποια μαθήματα, σε κάποιες διαλέξεις ή παράδοσης μαθημάτων στη θεολογική σχολή. Έχεις πάει κάπου? Η θεολογία δεν είναι ένα πράγμα που σπουδάζεται. Η θεολογία καταρχάς είναι ένα πράγμα που βιώνεται, θα σου πει κάποιος ορθόδοξος. Έχω μελετήσει πάρα πολύ θεολογία στη ζωή μου. Αποτέλεσμα αυτού είναι τα κηρύγματα, τα γραπτά που έγραφα κάθε Κυριακή για το διαδικτυακό τόπο της Μητροπόλεως μου. Κάποιος που δεν ήταν θεολόγος, ιερέας, έγραφε τα διαδικτυακά κηρύγματα που δημοσιεύονταν στον ιστοχώρο της Μητροπόλεως μου και διάφορα άλλα κείμενα, με αποτέλεσμα, αν γκουγκλάρει κανείς το ιερατικό μου όνομα, Ιάσον Ιερομόναχος, όπως υπέγραφα τα κείμενά μου, θα βρει εκατοντάδες κείμενα που αναδημοσιεύονται μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, οι εκκλησιαστικοί ιστοχώροι βλέπουν ένα ωραίο κείμενο, σου λέει, ωραία τα λέει αυτός ο παπάς, ας τον αναδημοσιεύσουμε. Βέβαια, αυτός ο παπάς δεν υπάρχει πια ως ιερέας, αλλά ζει εντελώς διαφορετικά και μακριά από όλο αυτό. Λοιπόν, σε ποια ηλικία χειροτονήθηκες? Στα 27. Πώς είχες πάρει αυτή την απόφαση? Ήταν μετά που είχες τελειώσει τις σπουδές ιστορίας, δεν είναι? Είχα τελειώσει τις σπουδές μου, είχα τελειώσει το στρατό. Οι ψυχολογικές συνθήκες εκείνης της περίοδου που με οδήγησαν σε κάτι τέτοιο, γιατί νόμιζα ότι μέσα από αυτό τον χώρο υπάρχει τόπος για να δοθεί χείρα βοηθείας στους ανθρώπους. Το έζησα λίγο Μωυσής, αν θες να σου το πω έτσι, ότι δεν πειράζει εγώ να χάσω την προσωπική μου ζωή, το χώρο μου, την άνεσή μου, αρκεί κάποιοι άλλοι και κάποιες άλλες να βοηθηθούν και να δουν έναν διαφορετικό δρόμο. Όταν μέσα σε αυτόν τον χώρο διαπίστωσα ότι τελικά η θεολογική θεωρία απέχει πάρα πολύ από την εκκλησιαστική πράξη, αντελήφθη ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η Εκκλησία και η πρακτική της, αλλά η ίδια της η θεολογία. Σιράκο, ήσουνα, λες σε ποια Μητροπολή ήσουνα, δεν είναι? Το λες ή δεν το λες? Βέβαια. Χειροτονήθηκα στη Μητρόπολη Κερκύρας, διακόνησα ως ιεροδιάκονος τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον συμπατριώτη σας. Και έτσι είχα και την... Είχα έρθει και στην Κύπρο στην ενορία του Αγίου Μάρκου Στροβόλου, στον πατέρα Παρασκευά Παπαμιχαήλ. Έπειτα από ένα χρόνο έφυγα από την Κέρκυρα και ήρθα στη Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, όπου μπορώ να πω ότι ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας είναι από τους πιο ντόμπρους ανθρώπους που έχω συναντήσει στη ζωή μου. Μέσα στην εκκλησία δεν είναι όλα μαύρα. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα είναι άσπρο ή μαύρο. Μέσα στην εκκλησία θα βρεις τα πάντα. Έχει πολλές ψυχούλες παντού. Παντού έχει ψυχές, ψυχούλες, ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να είναι καλύτεροι, να γίνονται καλύτεροι για τους άλλους, που είναι αγαπητικοί σε όλους τους χώρους, δεν έχει? Ακριβώς. Ωστόσο, όμως, μέσα στην χριστιανική εκκλησία, το πρόβλημα εν τέλει συνειδητοποιώ ότι βρίσκεται στην ίδια την αρχή της. Δεν είναι κάτι που αποκτήθηκε στην πορεία. Υπάρχει αυτή, κατά την άποψή μου, υπάρχει άποψη που λέει ότι η εκκλησία έκανε το λάθος να συνασπιστεί με το κράτος τον 4ο αιώνα, με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο κλπ. Κλπ. Και αλωτριώθηκε από την αρχαία της εποχή και εμφανίστηκε η δράση της, τέλος πάντων, συναντήθηκε με τον καταπιεστή και έτσι έγινε καταπιέστρια και η ίδια. Εγώ πρεσβεύω πλέον ότι το δόγμα το ίδιο, το οποίο φανερώνεται αρενοπά, αν θες, μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, που μιλάει για έναν άντρα Θεό, που γεννάει προαιώνων
τον γιο του, ένα Αγίο Πνεύματι και όλα αυτά τα πράγματα, προβάλλοντας μία θηλυκότητα, και ας με συγχωρέσουν, είναι βαρύ λίγο αυτό που θα πω, ας με συγχωρέσουν οι χριστιανοί θεατές και οι χριστιανές ακροάτριες, ένα πρότυπο γυναίκας το οποίο απέχει από την γυναίκα η οποία αναπτύσσει σεξουαλικότητα. Μιλάς για την Παναγία. Μιλάω, ναι, για τη μητέρα του Ιησού. Ναι. Είναι σαν να λέει πρώτα απ' όλα ότι σε αυτήν την κοινωνία πρωτοστατεί και επιβάλλεται να πρωτοστατεί ο άντρας, ο οποίος γεννάει τον διάδοχό του, όπως ο Άνακτας στο Βασιλόπουλο, όπως Φερρυππίν ο πατέρας τον γιο στον οποίο μεταβιβάζει την περιουσία και ούτω καθεξής, με την γυναικεία μορφή να βρίσκεται σε σιωπή και με το γυναικείο πρότυπο στην ουσία να μην αποτελεί μία γυναίκα, αλλά ένα γυναικείο υβρίδιο. Μιλάς για το γεγονός ότι έτσι όπως απεικονίζεται η μητέρα του Χριστού στην Αγία Γραφή και στη Λαϊκή Παράδοση, αλλά και στη Γεροντική Παράδοση, δεν έχει καθόλου στοιχεία θηλυκότητας. Είναι ένα κορίτσι το οποίο ξαφνικά με έναν τρόπο όπως περιγράφεται, με τον τρόπο που περιγράφεται, γίνεται μητέρα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι γυναίκα. Δεν υπάρχει καθόλου η θηλυκή της οντότητα. Και το άλλο το οποίο είναι έτσι ενοχλητικό είναι ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να γίνουν ιερείς, οι γυναίκες δεν μπορούν να γίνουν διάκονοι, οι γυναίκες συνήθως δεν ψέλνουν στους ναούς. Το πιο μακριά που μπορείς να πας ως γυναίκα μέσα στην εκκλησία από άποψη εξελίξεως, μιας και εσύ σκεφτόσουν για πατριάρχης, είναι το πολύ πολύ να γίνεις ηγουμένη ενός γυναικείου μοναστηριού, που και πάλι εκεί πέρα θα πρέπει να δίνεις αναφορά στο πνευματικό του μοναστηριού που είναι άντρας, στο δεσπότη της περιοχής στην οποία ανήκει το μοναστήρι. Δηλαδή είναι μια de facto πραγματικότητα ότι η χριστιανική ορθόδοξη εκκλησία είναι ανδροκρατούμενη. Δηλαδή αυτό δεν είναι κάτι. Δεν χρειάζεται να σε συγχωρέσει κανένας για αυτό το πράγμα, αλλά στην αλήθεια. Είναι ανδροκρατούμενη. Ξέρεις όμως κάτι, λέγοντας την αλήθεια, αυτή την αλήθεια, έχω δεχθεί άπειρες επιθέσεις λεκτικές μέσω διαδικτύου από χριστιανούς. Από χριστιανούς άντρες, Φερρυππίν, το μυαλό μου το χωράει. Από χριστιανές όμως γυναίκες, εκεί πονάει η καρδιά μου, γιατί βλέπω πως μία γυναίκα έχει πάρει το στερεότυπο, το ιερολογημένο στερεότυπο, το ευλογημένο στερεότυπο που της δίνει ο εκκλησιαστικός βίος που διαμορφώνει την παραδοσιακή χριστιανική κοινωνία, το έχει καταπιεί, και όταν κάποιος ή κάποια, που να το πω αυτό, αισθάνομαι ότι παραβιάζω κάποιους κανόνες όταν μιλάω για γυναικεία δικαιώματα, γιατί δεν είμαι γυναίκα. Γιατί δεν κατάλαβα. Γιατί θα σου πω, αισθάνομαι ότι... Ο φεμινισμός ανήκει σε όλους, δεν ανήκει μόνο στις γυναίκες ο φεμινισμός. Σαφώς. Ωστόσο... Με τον τρόπο που κάνουμε ακτιβισμό για ομάδες πληθυσμού στις οποίες δεν ανήκουμε. Για παράδειγμα, όταν γίνεται ακτιβισμός για μια ομάδα ευάλωτης του πληθυσμού, ας πάρουμε ένα παράδειγμα, ξέρω εγώ, τους πρόσφυγες που είναι χωρίς στέγη, χωρίς τροφή. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε κι εμείς οι ίδιοι πρόσφυγες για να κάνουμε ακτιβισμό για τα δικαιώματα τους ή να διεκδικούμε πράγματα. Για παράδειγμα, ο ακτιβισμός που κάνω εγώ πολύ συνειδητά εδώ και δύο δεκαετίες, θα έλεγα, για τα δικαιώματα των ανθρώπων με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, δεν σημαίνει ότι δεν δικαιούμαι να μιλάω για αυτά επειδή έτυχε εγώ να γεννηθώ straight. Κατάλαβες τι εννοώ? Δεν θέλω να σε διορθώσω. Ήθελα να πω απλώς ότι. Διόρθωσέ με. Δεν έχω δικαίωμα να πρωτοστατώ. Εγώ το μόνο που μπορώ να καταθέσω είναι η μαρτυρία μου και το πώς ωφελήθηκα από τη γυναικεία παρουσία μέσα στην εκκλησία, γιατί ο λόγος που έφυγα είναι γιατί έβλεπα έμπρακτα αυτή την καταπίεση και πόναγε η καρδιά μου. Δεν μπορεί να δεχτεί το κεφάλι μου πως μια γυναίκα μπορεί να καταπιέζεται και να γουστάρει την καταπίεση και εγώ να είμαι συμμέτοχος και συνένοχος όλου αυτού του λιπάσματος που φυτρώνει, πάνω από το οποίο φυτρώνει αυτή η καταπίεση. Μιλάμε για ψυχολογία θύματος, μιλάμε για συνεξάρτηση, για οποιονδήποτε άνθρωπο βρίσκεται σε κακοποιητική κατάσταση. Μιλάμε για το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Όταν είσαι καταπιεσμένος, όταν είσαι αδικημένος,
υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση να είσαι και ερωτευμένη και ερωτευμένος με τον καταδυναστευτή σου, με τον κακοποιητή σου, με τον απαγωγέα σου, για παράδειγμα. Mm-hmm. Εμένα δεν με ξενίζει αυτό. Εγώ έχω την άποψη, και νομίζω αυτό βγαίνει και μέσα από τη δική σου ιστορία, όπως θα τη συζητήσουμε και στην πορεία. Έχω την άποψη ότι ο άνθρωπος, για να μπορέσει να έχει ισορροπία και να μην απολολαθεί, να μην τρελαθεί, αναγκάζεται και βάζει κάποιες κατηγοριοποιήσεις μέσα στο μυαλό του. Μπορεί υποσυνείδητα να γνωρίζει ότι δεν ισχύουν, αλλά το κάνει για να έχει μια ψευδέστηση ασφάλειας. Mm-hmm. Και πάω σε σένα, που λες ότι στα 27 σου, που βρισκόσουν σε μια δύσκολη θέση ψυχικά, δεν μας είπες τι είναι, ούτε είναι ανάγκη να μας πεις αν δεν θες. Μιλώντας γι' αυτό, μου ήρθα στο μυαλό ψυχικές, ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες με ανθρώπους που μιλούσα για το πώς και γιατί έκαναν λάθος επιλογή συντρόφου. Και λένε, ήμουνα σε μια πολύ ευάλωτη φάση της ζωής μου και δεν ένιωθα καλά και είχα μιλή αυτοεκτίμηση, γι' αυτό τα φτιάξα με αυτόν τον τύπο, με αυτή την τύπησα, που τώρα εκ των υστέρων που έχω βρει τον εαυτό μου, λέω πώς εγώ ήμουνα με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό μου θύμισες. Εσύ ήμουνα σε μια δύσκολη συναισθηματική κατάσταση. Βάζεις μετά και το «την είδα Μωυσής». Θα μου επιτρέψεις να σε όχι σε ψυχοδιαγνώσω, να σε ψυχοπειράξω λίγο. Και λίγα ναρκισιστικά στοιχεία βλέπω στο κουμπίξεν. Πατριάρχης Μωυσής. Πλάκα σου κάνω. Το βάζεις αυτό, αλλά στην ουσία από μέσα ήταν ένα στενοχωρημένο παιδί, ένα πληγωμένο παιδί, το οποίο έψαχνε να βρει το δρόμο του, δεν είναι? Αναζήτησα. Για να έχει νόημα. Μέσα στην εκκλησία, μία, αν θες, ευρύτερη οικογένεια. Και διαπίστωσα ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην εκκλησία και μπορούν να σε αγκαλιάσουν έτσι, αφενός είναι ελάχιστοι, αφετέρου η εκκλησία περισσότερο λειτουργεί ως μια μεγάλη εταιρεία παρά ως ένας πνευματικός οργανισμός. Αυτό μιλάς βίωσα. Μιλάς για την Κυπριακή εκκλησία, μιλάς για την Ελληνική εκκλησία, μιλάς για την... υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Μιλάς ναι, για την... ναι. Μιλάω για την εκκλησία που βίωσα εγώ στην Ελλάδα. Το αν η εκκλησία στην Κύπρο έχει χαρακτήρα εταιρείας, το δείχνουν άλλα πράγματα και τάσεις και απόψεις των εκεί επισκόπων πάνω σε οικονομικά ζητήματα που εγώ είμαι άχρηστος και δεν καταλαβαίνω τίποτε. Έχουμε και άλλους επισκόπους στην Κύπρο. Έχουμε έναν επίσκοπο ο οποίος είναι πολύ θλιβερή παρουσία. Ομόρφου, ο οποίος έχει πει πολύ άσχημα πράγματα. Δηλαδή, έχουμε και εδώ άκρα, Δηλαδή, από τη μια έχουμε την κεφαλή της Κυπριακής Εκκλησίας, η οποία διεκδικεί ισχυρή θέση και στην πολιτική, αλλά και στην οικονομική ζωή του τόπου. Και έχουμε από την άλλη το άλλο το παράδειγμα, κάποιος ο οποίος βγαίνει και μιλάει με ένα ανοιχτό, ομοφοβικό λόγο, με ρητορική μίσους προς τους ανθρώπους με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, αναφέροντας κάποιες θεωρίες, οι οποίες μόνο εμετικές μπορούν να χαρακτηριστούν. Καταλαβαίνεις, είχα κάνει και βίντεο για αυτό το θέμα σε κάποια φάση. Δεν θέλω να μιλήσω εναντίον του ανθρώπου, δεν τον γνωρίζω. Και ούτε θέλω να τον γνωρίσω. Μακριά. Στο κανάλι μας κάνουμε τρομερή δουλειά για να αποφεύγουμε την τοξικότητα. Οπότε τέτοιες απόψεις είναι τοξικές. Οπότε δεν θέλουμε ούτε να τις αναπαράγουμε, γι' αυτό δεν αναφέρομαι σε αυτές, ούτε να γνωρίσουμε τους φορείς αυτής της τοξικότητας. Είμαστε μια χαρά. Ξέρεις, μου αρέσει πολύ αυτή η ελευθερία εδώ του διαδικτύου που μπορείς στο δικό σου το τσαρδί να έχεις τους ανθρώπους που συμφωνούν. Αν και νομίζω φιλοξενώντας θα χάσω κάποιους από το τσαρδί, αλλά δεν μοιράζει. Ξαναλέω, όσοι νιώθετε ότι προσβάλλετε η ταυτότητά σας ή ότι προσβάλλει αυτή η συνέντευξη με το Σιράκο την ουσία σας και αν θεωρείτε ότι προσβάλλετε η θρησκευτική σας πίστη, μπορείτε και οθελώς να αποχωρήσετε από το κανάλι. Οποιοςδήποτε γράψει σχόλια μίσους θα αποκριβεί από το κανάλι. Ξέρεις, έχω ένα τεράστιο κατάλογο στο κανάλι με τους ανθρώπους που κάνω απόκρυψη Σιράκο. Γιατί εγώ θέλω εδώ, εσύ δεν τους κάνεις απόκρυψη. Τους αφήνεις και τα γράφουν και τους απαντάς κιόλας, γιατί είμαι και εγώ μέλος στο Religion Recovery, το κανάλι σου στο YouTube. Εγώ εδώ θέλω να είναι μια ασφαλής κοινότητα, ένα safe space, ένα ασφαλής χώρος, που είναι οι άνθρωποι με τους οποίους μοιραζόμαστε αρχές, αξίες και ιδανικά. Οπότε, αν κάποιος από εδώ πέρα έχει να πει αρνητικά σχόλια για σένα, θα
φάει απόκρυψη και δεν μας νοιάζει. Και ας μην μας κοιτάει και ας μην μας ακολουθεί, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είμαστε εδώ της ελευθερίας. με έναν τρόπο δικτατορικό όμως, θα φας απόκρυψη. Δεν επιτρέπω τη ρητορική μίσους εδώ με τίποτα. Εγώ απαντάω σε όλους. Σε όλους και όλες. Όλος σου εσένα. Εσένα ο ρόλος σου είναι άλλος εκεί πέρα και επίσης το γεγονός ότι αφήνεις τα σχόλια, τα αφήνεις γιατί και από μόνα τους αυτοχαρακτηρίζουν αυτόν που τα γράφει. Και μια σκηνική. Αλλά επειδή εμείς εδώ είμαστε ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι, να σου πω και λίγο για το κανάλι μας εδώ πέρα. Ο σκοπός αυτού του καναλιού είναι να βρίσκουμε τρόπους για να είμαστε καλύτερα με τον εαυτό μας, καλύτερα στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Κάνω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, αλλά προσκαλώ και προσκεκλημένους όπως και εσένα, ή ψυχολόγους ή άλλους ειδικούς που μιλάμε για διάφορα θέματα. Και είναι χώρος διαδικασίας μάθησης εδώ, δεν είναι χώρος αντιπαράθεσης. Γι' αυτό μπαίνουν σε απόκρυψη σχόλια μίσους. Δηλαδή, αν είναι ένα σχόλιο το οποίο έχει μια επιχειρηματολογία, να απαντήσουμε. Ναι, αλλά αν είναι σχόλιο του τύπου ούστα από εδώ, μπίπ και μπίπ και μπίπ, θα φάει απόκρυψη. Αυτή την έννοια το λέω. Σε ρώτησα για τη θρησκεία των γονέων σου και απέφυγες να μου πεις για τη θρησκεία του βιολογικού σου πατέρα. Α, ναι, ναι, ναι. Είσαι εγώ ψυχολόγος και μετά κοιτάω αυτά. Γιατί απέφυγες? Αυθόρμητα, γιατί έτσι έχει συνηθίσει το μυαλό μου. Λοιπόν, εμένα οι γονείς μου γνωρίστηκαν στο εξωτερικό που σπούδαζαν. Ο πατέρας μου είναι από το Λίβανο, είναι γιατρός και μουσουλμάνος στο θρήσκευμα. Όταν χώρισαν, εγώ ήμουν περίπου 5 χρονών, δεν έχω... Είσαι χριστιανός ορθοδόξος, σε ποια ηλικία? Ναι, ενός έτους, όπως όλα τα παιδάκια. Δηλαδή, παντρεύτηκαν οι γονείς σου μεταξύ τους, ενώ η μαμά ήταν βαφτιστή. Παντρεύτηκαν μουσουλμανικά. Μουσουλμάνος, αλλά βαφτίστηκες εσύ. Το ναι, σαφώς, γιατί ζούσα στην Ελλάδα. Okay. Λοιπόν... θυμάμαι χαρακτηριστικά όμως, πριν χωρίσουν, είχαμε πάει ένα ταξίδι στο Λίβανο, που είναι μια μαγική χώρα. Είναι υπέροχος ο Λίβανος. Υπέροχο. Αγαπώ πολύ τη Βηρυτό, δεν έχω πάει αλλού, στη Βηρυτό έχω πάει, αλλά την αγαπώ πάρα πολύ. Και είναι μια πόλη μεγάλων αντιθέσεων, ε. Βέβαια. Όπως και να έχει, εγώ θυμάμαι ότι ήταν ένα, εκεί είχε και στο μέρος που ήταν το σπίτι της οικογένειας του πατέρα μου, είχε και χριστιανικό ναό και τέμενος. Ναι, είναι μειχτός ο πληθυσμός του Λίβανο. Ακριβώς. Και χριστιανοί και μουσουλμάνοι και υπάρχουν και στις οικογένειες μέσα και χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, εμένα ο πατέρας μου ήταν από μια έτσι μουσουλμανική οικογένεια και εγώ ως παιδάκι είχα μαγευτεί με όλα αυτά τα τεμένη που λάμπανε, ψηφίδες και ζωγράφισα σε ένα χαρτί ένα μεσημέρι σαν τώρα το θυμάμαι, από τα λίγα πράγματα που θυμάμαι από το βιολογικό μου πατέρα, ζωγράφισα ένα τζαμί και στο μιναρέ έβαλα ένα σταυρό. Το βλέπεις. Δαιμονίστηκε ο άνθρωπος, δαιμονίστηκε. Μου ρίξε μια σφαλιάρα. Θα το θυμάμαι για μια ζωή. Έχω όλο το σκηνικό στο κεφάλι μου. Σε έδιρε. Μου έδωσε δύο. Λοιπόν. Μετά χώρισαν οι δικοί μου. Εντάξει, όχι, η μάνα μου είναι... Υποθέτω. Όχι αυτό. Συγγνώμη. Αυτό χώρισαν. Όχι, όχι. Για τους δικούς του λόγους, αλλά και επιπλέον γιατί μετά το γάμο ο πατέρας μου έδειξε περισσότερο έτσι την καταπιεστική του φύση, ενώ η μητέρα μου είναι ένας άνθρωπος... Και η θρησκεία καταπιεστική και θα έλεγα πιο καταπιεστική, πιο ανδροκρατούμενη και πιο καταπιεστική από τη χριστιανική. Εντάξει, εγώ ρίχνω τη σύστημα... Έλα, παραδέξου το! Έλα, παραδέξου το! Εμείς δεν φοράμε φερετζέ! Το οτιδήποτε άλλο. Τι πες? Να έχει, θα ρίξω τις ευθύνες πρώτα στην πατριαρχία και έπειτα στο οτιδήποτε άλλο, στα φίλτρα μέσα από τα οποία εκφράζεται και παγιώνεται. Όπως και να έχει, το να ζεις στην Ελλάδα παιδάκι χωρισμένων γονιών τη δεκαετία, αρχές της δεκαετίας του 90 με ένα ξένο επίθετο δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή εγώ θυμάμαι μολονότι πήγα σε ένα αστικό σχολείο, το ότι ήμουν παιδάκι από μια οικογένεια χωρισμένων γονιών ήταν ένα βασικό ζήτημα που αισθανόμουν ότι συζητούνταν πίσω από την πλάτη μου, το πρώτο. Το άλλο, δεν υπήρχε τότε μετανάστευση. Ενώ ότι μόλις είχαν ανοίξει τα σύνορα
από το Βορρά, από την Αλβανία. Τότε ερχόντουσαν οι Έλληνες σε επικοινωνία κυρίως με το ξένο στοιχείο. Οπότε το να είναι ο πατέρας ο μουσουλμάνος ήταν αιτία ψόγου, ήταν αιτία, ξέρω εγώ, του έχεις ότι... Έχεις δεχτεί bullying γι' αυτό, Σιράκο? Έχεις δεχτεί εκφοβισμό? Λόγω του επωνύμου μου, ως παιδάκι, έχω δεχτεί. Δηλαδή, το Κεσέν είναι λιβανέζικο? Το Κεσέν είναι λιβανέζικο. Αλλά ο άμεσος εχθρός μουσουλμάνος του Έλληνα είναι ο Τούρκος. Οπότε όταν είσαι έτσι με λαμψός και έχεις ξένο επίθετο και κάπου κάποτε έχει ακουστεί η ιστορία ότι ο πατέρας σου είναι μουσουλμάνος, είσαι ο Τούρκος, ο στην κακός Τούρκος. Όμως, να λέμε και λίγο τα πράγματα με το όνομά του. Στην Τουρκία δεν υπάρχει τόσο έντονος ο μουσουλμανισμός. Είναι οι περισσότεροι άνθρωποι μουσουλμάνοι, αλλά δεν υπάρχει τόσο φανατισμός όσο υπάρχει σε κάποιες άλλες χώρες. Ούτε στο Λίβανο υπάρχει. Ναι, ωστόσο στις συνειδήσεις των Ελλήνων, και όχι στις συνειδήσεις των Ελλήνων του σήμερα, στις συνειδήσεις των Ελλήνων πριν από 30 χρόνια, Τούρκος ίσον μουσουλμάνος ίσον κακός. Δηλαδή, το βλέπεις καταρχάς στα εκπαιδευτικά εγχειρίδια πώς διαχειρίζονταν. Εκείνο είναι ζήτημα που είχε να κάνει και με την ιστορική αντιμετώπιση, μάλλον την αντιμετώπιση της ιστορίας από την εκάστοτε κοινωνική και πολιτική αφήγηση. Και ότι χρειάζεται να περάσουν και άλλες δεκαετίες προκειμένου να μπορέσουμε να αρθρώσουμε. Ως ιστορικός το γνωρίζεις καλύτερα από μένα, να μπορεί η ιστορία να γίνει πιο αντικειμενική. Χρειάζεται να περάσει και άλλος χρόνος. Εγώ αναζητούσα, θα σου πω, αναζητούσα ένα τρόπο να διώξω αυτή τη ρετσινιά από πάνω μου. Ότι οπότε, ένας άνθρωπος ο οποίος μπαινοβγαίνει στην εκκλησία, κρατάει το θυμιατό του πάτερ, ψάλλει στο αναλόγιο μεγαλώνοντας, απεμπολίζει κάθε τέτοια υπόνοια. Δηλαδή, θεωρείς ότι υποσυνείδητα μπορεί να πήγες προς την εκκλησία προκειμένου να αποκτήσεις μια νέα ταυτότητα? Ναι, είναι, στο μυαλό μου πλέον και φτάνοντας στα 35 είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και ο παπάς του χωριού μου εκεί στην Κεφαλονιά. Η μάνα σου είναι στην Κεφαλονιά, Καταγωγή, ναι. Και ο παππούς ήταν... από ό,τι μου έχεις πει ήταν ένας πολύ γνωστός Κεφαλονίτης. Ο Σιράκος. Ναι, ήταν. Εντάξει. Σιράκος Δανάλης, ναι, κινηματογραφιστής. Λοιπόν, και ο παπάς εκείνος που στην ουσία εγώ τον αγάπησα σαν πατέρα, σαν πνευματικό έτσι υποστήριγμα, ήταν δίπλα μου πάντα. Μου έλεγε όμως απ' την άλλη ότι είδες, από το αγκάθι βγαίνει ρόδο και ότι εσύ δεν έγινες σαν τον πατέρα σου. Επίσης, εκεί στην Κεφαλονιά ήταν και λίγο κουτσομπολιό το ότι η μάνα μου παντρεύτηκε ένα μουσουλμάνο και έκανε ένα παιδί και χώρισε. Ξέρεις, στις μικρές κοινωνίες αυτά τα λόγια έτσι αρέσουν και ταξιδεύουν και εντωμεταξύ, όταν εγώ έγινα μετά κληρικός, όλη αυτή η κοινωνία, εκεί η τοπική, αισθάνθηκε σαν να δικαιώθηκε. Από τότε όμως που άφησα την ιεροσύνη, πρώτον, και έπειτα από ένα χρόνο, από τη στιγμή που ανακοίνωσα τους λόγους που άφησα το χώρο αυτόν, δεν έχω πάει και μην δεν πας. Ξέρω μην πώς πας. Θα, μην πώς θα με αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι. Πώς θα πας. Αυτό το χώμα εκεί είναι δικό τους και δικό μου, για να παραφράσω τους στίχους του. Οπότε... όταν αισθανθώ έτοιμος να αντιμετωπίσω και διαζώσει... Σε αυτή τη φάση μπορεί να μην είναι καλή ιδέα να πας να βάλεις τον εαυτό σου την πίεση την κοινωνική που οπωσδήποτε θα δεχθείς από μια μικρή κοινωνία η οποία ταυτίζεται με τις επιτυχίες σου και σε ανεβάζει και ταυτίζεται με τις αποτυχίες σου και σε κατεβάζει. Ωστόσο, να πω για τη μεγάλη εδώ κοινωνία, την αθηναϊκή, ότι όταν βγήκα στη τηλεόραση και είπα ό,τι είπα, η συνηθισμένη ατάκα που άκουγα στο δρόμο ήταν ότι είμαι ένα νεοταξικό πουστράκι, ότι είμαι πρόδρομος του Αντιχρίστου, συγγνώμη. Ναι. Αυτά μου έλεγε ο κόσμος. Πάλι καλά, εντάξει, τέλος πάντων.
που ήρθε ο κορονοϊός και σταμάτησαν οι ροχάλες. Έχω φάει πολύ ροχάλα στον κόσμο, στον δρόμο, από τον κόσμο. Σε δρόμο δηλαδή, Σιράκο, ε. Βέβαια. Και βασικά, να πω για τους φίλους εδώ στο κανάλι που δεν έχει τύχει να δουν τη συνέντευξή σου στην Ελεονόρα Μελέτη στην εκπομπή Μεσάνυχτα, είναι το όνομα της εκπομπής της Ελεονόρας. Εκεί στην Ελεονόρα είχες πει, είχες περιγράψει ότι έγινες ιερέας. Έγινες ιερέας έχοντας τις γνώσεις σου ότι ήσουν ομοφιλόφιλος, ήσουν από πριν γίνεις ιερέας. Τον καιρό που ήσουν στην εκκλησία, τα 4 πρώτα χρόνια, όπως μου λέγε και χθες το βράδυ, ακολουθούσες πιστά όλους τους κανόνες και τις νηστείες, την αποχή από το σεξ κλπ. Και σε κάποια φάση άρχισες να μην το αντέχεις αυτό και μετά έφυγες από την εκκλησία. Και ένα χρόνο μετά. Στην ιατρική επιστήμη. Θα το πούμε τώρα. Θέλω να μιλήσουμε πάρα. Γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και είναι πολύ χρήσιμο μας εδώ που κάνουμε ψυχοεκπαίδευση. Να κάνω έτσι λίγο μια. Να δώσω μια περίληψη του τι είχες πει στην εκπομπή. Έφυγες μετά από την εκκλησία και ένα χρόνο μετά αποφάσισες να μιλήσεις, να πεις για το γεγονός ότι είσαι ομοφιλόφιλος, για το γεγονός ότι ήσουν ιερέας προηγουμένως και να πεις κάποιες αλήθειες όπως τις έχεις βιώσει, οι οποίες προφανώς έχουν ενοχλήσει κάποια κατεστημένα. Εγώ μέχρι τώρα στη συνέντευξη, γιατί είμαι σίγουρη ότι παρακολουθούν το βίντεο και αρκετοί οι οποίοι δεν είχαν δει τη συνέντευξη της Ελεονόρας, γιατί εδώ έχουμε περισσότερο ανθρώπους που είναι του διαδικτύου παρά της τηλεοράσεως, δεν έχω μιλήσει καθόλου για την ομοφιλοφιλία σου μέχρι αυτή τη στιγμή, γιατί δεν το θεωρώ ότι είναι σημαντικό πράγμα που σε χαρακτηρίζει, ούτε σένα ούτε οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο έχει γεννηθεί με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Δεν θεωρώ ότι ο Σιράκος είναι γκέι ή θα κλαίει straight, για παράδειγμα. LGBTQ, ΛΟΑΤΚΙ. Ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ή αυτός που δεν ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Αλλάζουν και συνεχώς τα αρχικά και σωστά το είπα, ΛΟΑΤΚΙ δεν είναι. Λοιπόν, δεν θεωρώ ότι αυτό πρέπει να είναι ένα χαρακτηριστικό σου. Μόλις σε δείχνουμε, γεια σας, δείτε τον, ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Όχι. Όχι. Σίγουρα όμως ο λόγος μου, αφότου εξάγεται βασιζόμενο στην καταπίεση που έχω δεχθεί και εγώ ως πρόσωπο που έρχεται και εκφράζεται μέσα από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ο λόγος μου θα ήθελα να ταυτίζεται με την ανάγκη για περισσότερη... Εννοείται, αγάπη μου, λέω, συστήνοντάς στο κανάλι, δηλαδή τώρα είμαστε στη μισή ώρα, στα 35 λεπτά που μιλάμε, τώρα αναφερθήκαμε σε αυτό. Δεν αναφερθήκαμε στα πρώτα λεπτά, γιατί δεν το θεωρώ ότι είναι το πρώτο πράγμα που σε χαρακτηρίζει. Καταλάβεις τι εννοώ. Αντιλαμβάνομαι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου, είναι ο δικός μου τρόπος που βλέπω τα κοινωνικά στερεότυπα, ότι δεν θα έπρεπε να είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Όπως μιλάμε για το χρώμα του δέρματος. Έχω δει και στο προφίλ σου στο Facebook ότι έχεις ταχθεί υπέρ του κινήματος τώρα που είναι για το Black Lives Matter, ότι έχεις ενταχθεί δημοσίως υπέρ αυτού. Κάτι παρόμοιο, δηλαδή γιατί να πρέπει να έχει σημασία το χρώμα του δέρματός μας, γιατί να πρέπει να έχει σημασία η θρησκεία μας ή το αν είμαστε θρήσκοι ή όχι, γιατί να έχει σημασία ο σεξουαλικός μας προσανατολισμός στο πώς θα μας προσλάβουν οι άλλοι άνθρωποι. Γιατί αυτό να είναι σημαντικό, δηλαδή καταπολέμηση κοινωνικών στερεοτύπων σημαίνει και αυτό, να μην έχει σημασία. Καταλάβεις τι εννοώ. Ναι, βέβαια από τη στιγμή... Είναι το σημείο στο οποίο θέλουμε να φτάσουμε, στο οποίο να μην είναι χαρακτηριστικό σου ουσιαστικό. Δηλαδή να μην νοιάζει τον άλλο. Για μένα ο μόνος λόγος που μπορεί να σε νοιάζει ο σεξουαλικός προσανατολισμός του ανθρώπου που έχεις απέναντί σου, ο μόνος λόγος είναι η περίπτωση που θέλεις να φλερτάρεις μαζί του και θες να δεις αν υπάρχει τέριασμα στο σεξουαλικό προσανατολισμό. Δεν υπάρχει άλλος λόγος οποιοδήποτε. Υπάρχει λόγος να ξέρεις το σεξουαλικό προσανατολισμό του άλλου ή να ασχοληθείς με αυτό. Όχι, αλλά ωστόσο σε μια κοινωνία η οποία θέτει στο μιούτ κάθε διαφορετικότητα, ναι, για μένα... Μα γι' αυτό κάνω στο κανάλι μου, έχω και playlist που είναι ειδικά για την ομοφιλοφιλία και το διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Μιλάω όμως τώρα για το ιδανικό που θέλουμε να φτάσουμε. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο που να μην χρειάζεται να μαχόμαστε για τα αυτονόητα. Μακάρι να το ζήσουμε. Επίτρεψέ μου να ονειρεύομαι. Και να σου πω, κάνοντας μια παρένθεση εδώ, επειδή έχω νέα παιδιά, ο γιος μου είναι 23 και η κόρη μου είναι 20, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
Γιατί στις παρέες των παιδιών μου υπάρχουν παιδιά που προέρχονται από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, το οποίο είναι πλήρως ενσωματωμένα στις παρέες από το γυμνάσιο, από το λύκειο, τώρα στο πανεπιστήμιο, και βλέπω ότι τα νέα τα παιδιά, τουλάχιστον τα νέα τα παιδιά με τα οποία έρχομαι σε επαφή εγώ, είναι πάρα πολύ αγαπητικά και δεν διαχωρίζουν τους φίλους τους με βάση το σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Δηλαδή βλέπω πάρα πολλά, δεν νιώθουν απειλή. Ότι εύχομαι ένα... βέβαια το ίδιο να συμβεί όταν θα πάνε να ζητήσουν εργασία. Αν θα μπορούν στον εργασιακό τους χώρο να εκφράσουν... Αυτό με την εργασία έχεις απόλυτο δίκιο. Και το έχω δει πρόσφατα, έχω ανακαλύψει ένα κανάλι που ξέρεις εσύ, είναι ένα ζευγάρι που έχουν ένα κανάλι στο YouTube, δύο αγόρια, που είχε κάνει ένα βίντεο, δεν θυμάμαι το όνομά τους, τους έχω κάνει follow, τους έχω ακολουθήσει, ένα βίντεο που έλεγε το ένα το παιδί, επειδή είναι νεαρά παιδιά για αυτούς, λέει, είναι γύρω στα 30, έλεγε ότι σε διάφορες συνεντεύξεις που είχε πάει για δουλειά, όταν αναφέρθηκε στο βιογραφικό του και του είπαν τι έχεις κάνει μέχρι τώρα και είπε ότι έχω δουλέψει ακτιβιστικά στα θέματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ότι δέχθηκε διάκριση και δεν τον πήραν στη δουλειά και μάλιστα σε μια περίπτωση του είχαν μπει στο τηλέφωνο αφού έχεις τόση πολύ έγνοια για τα θέματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, πήγε να δουλέψει εκεί. Ότι όντως υπάρχει διαχωρισμός στο χώρο εργασίας, υπάρχει, θέλω να κάνουμε ένα ξεχωριστό βίντεο για αυτό το πράγμα. Μια άλλη μέρα. Αν θες. Που να μιλήσουμε έτσι πιο επισταμένα για αυτό το θέμα, για μια κοινωνία υποκριτική. Αλλά τη δουλειά δεν θα στη δώσει ο συνομιλικός σου. Τη δουλειά θα στη δώσει ένας που είναι 50 ετών, που είναι 40 ετών, που είναι 60 ετών. Θα στη δώσει ένας οργανισμός που έχει γυρεότερα μυαλά μέσα. Εγώ μιλάω τώρα για τις παρέες των συνομιλίκων, που είναι μικρότεροι και από σένα, ξέρεις, είσαι 35, λέει και παιδιά 20. Και βλέποντας τα νέα παιδιά, τα νέα τα δικά μας, τα χαίρομαι που είναι τόσο ανοιχτό μυαλά και είναι τόσο αγαπητικά. Ναι, ωστόσο εμείς καμιά φορά κρίνουμε τα πράγματα με βάση το δικό μας περίγυρο. Ναι, ναι, βέβαια. Και θέλω να σου πω ότι υπάρχει μία ελληνική και μία κυπριακή επαρχία με παιδιά τα οποία όταν διαπιστώνουν, συνειδητοποιούν τη σεξουαλικότητά τους, μπορεί να φτάσουν ακόμη και στην αυτοκτονία. Και επειδή έχει συμβεί... Λόγω του bullying που δέχονται, λόγω του κοινωνικού εκφοβισμού που δέχονται... Ή και ακόμη στην αδυναμία τους να εκφράσουν αυτή την ίδια την προσωπική τους αλήθεια. Επειδή λοιπόν, ακόμη και για το ένα αυτό παιδί, για το ένα που μπορεί να είναι χαμένο σε κάποιο χωριό της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας ή και εγώ δεν ξέρω πού, και βιώνει αυτή την καταπίεση, δεν θα πάψουμε όχι να φωνάζουμε, να ουρλιάζουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Συμφωνώ, είμαι μαζί σου σε αυτό. Είμαι μαζί σου σε αυτό και γι' αυτό έχουμε γνωριστεί εμείς οι δύο. Γι' αυτό επιδιώξαμε και εσύ επιδιώξες να με γνωρίσεις και εγώ επιδιώξα να σε γνωρίσω, γιατί μοιραζόμαστε αυτό το ιδανικό, ότι θέλουμε να παλέψουμε για τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων στο να έχουν μια ζωή ελεύθερη από κατάκριση, ελεύθερη από κοινωνικό αποκλεισμό, ελεύθερη από κοινωνικό εκφοβισμό, ελεύθερη από όλα τα παροτράγουδα που έχει μια πολύ συντηρητική κοινωνία, μια κοινωνία που απορρίπτει τα παιδιά της. Όταν έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που θεωρεί η κοινωνία εντός πολλών εισαγωγικών φυσιολογικά. Λοιπόν, εσύ Σιράκο, όταν χειροτονήθηκες, γνώριζες ότι ήσουν ομοφιλόφιλος. Να τολμήσω να ρωτήσω αν το γνώριζε και ο Μητροπολίτης που σε χειροτώνησε. Δεν με είχε ρωτήσει ποτέ ευθέως. Ωστόσο, εγώ θα σου πω με πιο σκεπτικό. Μπήκα μέσα σε όλο αυτό αναφορικά με τη σεξουαλικότητά μου. Αν ήμουν ομοφιλόφιλη, θα έφευγα κατευθείαν από μια θρησκεία και από μια εκκλησία που θεωρεί την ομοφιλοφιλία αμαρτία και μίασμα. Δεν θα ήθελα να πω. Εγώ έπεσα, αν θέλεις, εντός εισαγωγικών θύμα της θεωρίας που λέει ότι ο Ιησούς Φερρυππίν όλες και όλους τους αγαπά το ίδιο και η Γραφή έχει και αυτή, πώς να το πω, εκφράζεται κάποιες φορές μέσα από τα κοινωνικά φίλτρα της εποχής της. Αυτή βέβαια η θεώρηση για τον αγιογραφικό λόγο είναι ξεκάθαρα προτεσταντική και απάδη της ορθόδοξης θεολογίας,
που λέει ότι ο λόγος του Θεού είναι αυτός και δεν αλλάζει, τελεία και παύλα. Και υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ταινία μεξικανικής παραγωγής με τον Γκαρσία Μπερνάλ, το El Crimen del Padre Amaro, το αμάρτημα του Padre Amaro. Δεν την προτείνω γιατί ταυτίζομαι κι εγώ κάπως με το αμάρτημα, αλλά γιατί έχει να κάνει σε σχέση με τη θεολογία της απελευθέρωσης και τι σημαίνει να είσαι μαχόμενος κληρικός στη Λατινική Αμερική. Έτσι, πέρα από αυτούς τους κληρικούς που γνώρισα, είχα ως παράδειγμα μέσα μου εδώ στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ γνωστός για την αντιδικτατορική του δράση, ο Γεώργιος Πυρουνάκης, ένας ιερέας που υπέστη τα πάνδυνα από την άκρα δεξιά. Είχα μετά στο μυαλό μου όλες αυτές τις θεωρίες που λένε ότι η Εκκλησία δεν είναι αυτό που δείχνει, αλλά είναι κάτι άλλο. Οπότε αυτό το άλλο πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί, εμείς που το πιστεύουμε και το ζούμε και να το εμφανίσουμε στον κόσμο. Έλα μου όμως που καταλήγω κι εγώ ότι κάτι είναι αυτό που φαίνεται. Τίποτε άλλο δεν είναι. Και βλέπεις ότι κάθε ουτοπικό σύστημα, όπως και αυτό που ευαγγελίζεται η Εκκλησία, φέρει από πίσω μια πάρα πολύ ωραία θεωρία, η οποία όμως όταν έρχεται στην πράξη, το αποτέλεσμα απάδει της θεωρίας. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Η Εκκλησία σου μιλάει για ισότητα, αρχίζουμε, άντρα και γυναίκας, δούλου και ελεύθερου και τα λοιπά, Ιουδαίου και Έλληνα, όπως λέει ο Παύλος. Στην πράξη όμως φτιάχνει μια αυστηρά παραδοσιακή κοινωνία που καθόλου ο άντρας ή η γυναίκα δεν είναι ισότιμη με τον άντρα, δομείται και εκφράζεται μέσα από μία στιγερή ιεραρχία που ευλογείται από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ακολουθεί την πορεία της Εκκλησίας από τις απαρχές μέχρι σήμερα, δημιουργώντας τη λεγόμενη αποστολική διαδοχή από Απόστολο σε Απόστολο. Δεν ξέρω πώς είναι στην Κύπρο, ξέρω, αλλά δεν θέλω να κάνω τον ξύπνιο γιατί δεν είμαι Κύπριος. Πάντως εδώ στην Ελλάδα, όταν είναι να εκλεγεί ένας Μητροπολίτης, τα άρθρα που ταξιδεύουν στον εκκλησιαστικό τύπο θυμίζουν μεταγραφές ποδοσφαιριστών. Και βάζω και εγώ το ερώτημα. Αυτό το Άγιο Πνεύμα πώς εκλέγει τους επισκόπους, με προτάσεις, με πρότεινε ο τάδε, δεν με γουστάρει ο τάδε πολιτικός. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό δημιουργεί ένα κομφούζιο μέσα στο μυαλό. Και εσύ καλείσαι ως κληρικός να κάνεις υπακοή σε ανθρώπους που τελικά δεν τους σέβεσαι. Ξέρεις πώς αισθάνθηκα όταν κάποτε βρέθηκα στον ίδιο χώρο με τον πρώην Μητροπολίτη Καλαβρή τον Αμβρόσιο και του φίλησα το χέρι. Γιατί το λες πρώην, έχει καθρεθεί? Όχι, όχι, παραιτήθηκε ο άνθρωπος. Πότε παραιτήθηκε? Τώρα δεν ξέρω, κανένας χρόνο, οχτάμινο. Ναι. Πρόσφατα. Τι παραιτήθηκε? Για λόγους γύρατος, όπως δήλωσε ο ίδιος. Λοιπόν, βρέθηκα με τον Μητροπολίτη Πειραιά, ο οποίος έχει εκφραστεί ομοφοβικά πάλιν και πολλάκις. Όταν του φίλησα το χέρι ως κληρικός εν μέσω λειτουργίας, όταν βρεθήκαμε σε μία θεία λειτουργία, αισθάνθηκα κατάπτυστος. Και λες τον εαυτό σου, αφού τελικά ρε φίλε, εδώ σε ενώνει μία θεωρία, ενώ έξω από την Εκκλησία υπάρχει μία άοκνη πράξη που σε καλεί. Και τον και αγωνίζεται. Μία άοκνη πράξη έξω από την Εκκλησία. Μία ακούραστη ανάγκη για πράξη. Η ζωή δηλαδή, η ίδια. Είναι η ζωή έξω από την Εκκλησία. Και πόσο μάλλον ο αγώνας για την συμπερίληψη, ο αγώνας για την ορατότητα. Αυτό που είδα με την δημόσια, αν θες, αναφορά μου. Έκανες δημόσιο coming out εσύ, το οποίο ίσως ήταν το πιο σοκαριστικό coming out που έχει κάνει ποτέ μέχρι τώρα άνθρωπος στην Ελλάδα, στην σύγχρονη εποχή εννοώ. Γιατί ήρθες και είπες, δεν είπες απλώς «γεια σας, είμαι ομοφιλόφιλος». Είπες «γεια σας, ήμουν ιερέας, ήμουν στην Εκκλησία, πίστεψα στο θεσμό της Εκκλησίας, προσπάθησα πάση θυσία», και θα μιλήσουμε γι' αυτό τώρα, «να είμαι okay με αυτό το θεσμό και να τον εξελίξω με τα οράματα σου, έτσι όπως μας τα έχεις περιγράψει τώρα. Έχω
παραδώσει τα όπλα. Δεν μπορώ μέσα στην εκκλησία να δω την αλλαγή που οραματίζομαι, αυτή που πίστευα. Έχω φύγει από την εκκλησία και ένα χρόνο μετά έρχομαι και λέω ότι ναι, ανήκω στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και ναι, η εκκλησία είναι εναντίον της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Στην ουσία αυτό είπες εσύ. Κατήγγειλες την εκκλησία για ομοφοβία. Μου φαίνεται ότι αυτό καταγγέλλεται. Δεν έχει ανάγκη ένα πρώην παπά, ένα 63 ύψος. Αλλά το γεγονός ότι εσύ στο ίδιο ύψος είμαστε. Το γεγονός ότι εσύ όμως είχες το θάρρος να το πεις αυτό στη δημόσια τηλεόραση, να το πεις ζωντανά αυτό το πράγμα, να το πεις ανοιχτά, να σε δουν εκατομμύρια άνθρωποι, άνοιξες μια συζήτηση η οποία εκτός του ότι έχει δώσει πολλά πυρά προς εσένα, έχει δοθεί ευκαιρία να υπάρξει η ορατότητα κάποιων θεμάτων, το visibility που λες και εσύ, η ορατότητα, η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη για την όποια κοινωνική αλλαγή. Και έχεις θέσει τον εαυτό σου και εκτός εργασίας, γιατί έχεις χάσει την εργασία σου, που ήταν και εργασία βιοποριστική η εκκλησία. Έχεις θέσει τον εαυτό σου εκτός της προστασίας που δεχόσουν λόγω του σχήματος, λόγω του που ανήκες, και έχεις βρεθεί έξω στον κόσμο, στον οποίο αντιλαμβάνεσαι κι εσύ ότι το έχεις βιώσει, το βιώνεις μάλλον και καλύτερα από μένα. Είναι δύσκολα τα πράγματα έξω στην πραγματική ζωή, έξω από τη γυάλα, αλλά ζεις και μπορείς να κάνεις ουσιαστικά πράγματα. Όχι ότι μέσα στην εκκλησία δεν θα μπορούσες να κάνεις ουσιαστικά πράγματα, και είμαι σίγουρη ότι και εσύ και άλλοι άνθρωποι μέσα στην εκκλησία έχουν κάνει, και εγώ στο παρελθόν έχω κάνει, αλλά αυτό που είναι πολύ μεγάλο έτσι, και φιλοσοφικό ερώτημα, όχι απλώς θρησκευτικό και θεολογικό, είναι γιατί να πρέπει να κάνω τον εαυτό, να βάλω τον εαυτό μου να χωρέσει στα κουτάκια που έχουν χτιστεί από άλλους αιώνες πριν, και να μπορέσω να είμαι ο αυτός μου μέσα σε εκείνα τα κουτάκια, στριμωγμένος, πιεσμένος, ξέρω εγώ τι, για να βγάλω ένα 10% του δυναμικού μου που μπορεί να βοηθήσει να αλλάξει ο κόσμος, και γιατί να μην βγω από εκείνο το κουτί ώστε να χρησιμοποιήσω το 100% του δυναμικού μου για να αλλάξει ο κόσμος γρηγορότερα. Λοιπόν, επειδή θα πάρει πάρα πολύ ώρα αυτή η συζήτηση και είμαι σίγουρη ότι θα θέλουν και οι φίλοι στο κανάλι να έχουμε και επανάληψη, κάνω ένα fast forward τώρα και θέλω να μιλήσω για αυτό που μιλούσαμε χθες το βράδυ, για το πώς εσύ μετά από την επίσκεψη σου σε ένα ειδικό ψυχικής υγείας, θα μας πεις γι' αυτό, που έκανες την επίσκεψη σε ειδικό ψυχικής υγείας επειδή ταλαιπωρούσουν από ψυχοσωματικά συμπτώματα, πώς βρέθηκες να σπάσεις αυτόν τον κύκλο. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα σε όσα έχουμε πει μέχρι τώρα. Επιφυλάττω με φίλοι για επόμενες. Θα μαζέψω ερωτήματα για τον Σιράκο για επόμενες έτσι συνεντεύξεις. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να καταλάβεις ότι δεν ήσουν καλά? Μου τα είπες χθες, αλλά θα τα πεις και ξανά. Στα είπα όλα αυτά. Όλα αυτά μου δημιούργησαν προβλήματα. Τι είδους προβλήματα? Μου δημιουργήσανε προβλήματα θυμού. Δηλαδή έχω συνειδητοποιήσει τον εαυτό μου να γίνομαι έξω φρενών χωρίς λόγο. Να μην μπορώ να ελέγξω τα νεύρα μου. Να μην μπορώ να κοιμηθώ. Να μην μπορώ να έχω ειρήνη. Μολονότι έκανα ό,τι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Προσευχές, μετάνοιες, όλο το πακέτο. Οπότε κάποια στιγμή μου λέει ένας φίλος μου γιατρός, λέει, κοίτα να δεις, πρέπει να πας Σιράκο, σε έναν ειδικό. Δεν κοιμόσουνα καλά, μου είπες χθες, ότι κοιμόσουνα το πολύ 2 ώρες το 24ωρο. Ναι, αυτό είναι υπνίες, πολλές. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικός δείκτης της ψυχικής ισορροπίας ενός ανθρώπου είναι η σχέση του με τον ύπνο. Αν δεν κοιμάσαι καλά, αν δεν μπορείς να κοιμηθείς, αυτό σημαίνει τρομερή εσωτερική αναστάτωση. Είχες τίποτα συμπτώματα, πόνο στην κοιλιά, για παράδειγμα, πόνο κεφάλου? Είχα διάφορα. Αισθανόμουν σαν να έχω μυϊκούς πόνους. Η κατάθλιψη κάνει manifestation, παρουσιάζεται πολλές φορές η κατάθλιψη, η αποθυμένη κατάθλιψη, η οποία έχει άμεση σχέση και με τον αποθυμένο θυμό. Γιατί λες, ένιωθες θυμό τον οποίο προφανώς δεν εξέφραζες. Γιατί τον κατάπινες. Μπορεί να φανερωθεί και ακόμη μέχρι και με τόσους πόνους στα πόδια. Είχα περίπτωση στο γραφείο παλιά κοπέλας, η οποία δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι να περπατήσει, σαν παράλυτη, ενώ δεν είχε κάποιο θέμα οργανικό. Ήταν τόσο πολύ η πόνη και το σφίξιμο δεκατοπρίπου που δεν μπορούσε να περπατήσει. Φαίνεται ότι εσύ σωματικοποίησες όλο εκείνο το συναισθηματικό που για λόγους υπακοής, ορθότητος,
πνευματικού αγώνα και λοιπά, δεν εξωτερήκευες, οπότε κάποιος σου είπε να πας σε ένα ψυχίατρο. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος αυτός με δέχτηκε με πάρα πολύ αγάπη και πολύ έτσι κατανόηση. Δεν μου έδωσε χάπια στην αρχή. Με άκουγε. Έλα, θα πούμε. Μα του λέω, δεν θα μου δώσεις κανένα χαπάκι να κοιμηθώ. Να τελειώνει η κουβέντα. Περίμενα, μου λέει. Μη βιάζεσαι. Στάθηκα τυχερός, γιατί αν πήγαινα σε κάποιον άλλον θα με είχε χαπακώσει με το καλημέρα. Ο άνθρωπος αυτός με άκουσε για ένα διάστημα και μετά από 1-1,5 μήνα μου λέει, κοίτα να δεις, εγώ θα σου δώσω μια αγωγούλα μικρούλα, να ξέρεις όμως ότι έτσι όπως βαδίζεις τη ζωή σου και από αυτά που συζητάμε, η μικρή αγωγούλα θα γίνει μεγάλη αγωγάρα στην πορεία. Βασικά σου είπε ότι αν δεν λύσεις την αιτία της οντοψυχικής σύγκρουσης που εμφανίζεται ως σωματική και ψυχοσωματική οντότητα, ως κατάθλιψη, διαταραχή άγχους, γενικευμένη, διαταραχή πανικού, δεν ξέρω εγώ τι διάγνωση σου είχε κάνει, αν δεν λύσεις την οντοψυχική αιτία, δεν θα λυθεί το πρόβλημα μόνο με τη φαρμακευτική. Ξέρεις, εμείς εδώ στο κανάλι δεν είμαστε εναντίον των ψυχιατρικών θεραπείων. Φτάνει αυτές να συμβαδίζουν και να συνοδεύονται από ψυχοθεραπεία. Γιατί κάποιοι άνθρωποι, για παράδειγμα, μπορεί να έχουν τόσο πολύ έντονα συμπτώματα κατάθλιψης που να χρειάζεται κάτι να σταθούν στα πόδια τους. Και αν παράλληλα κάποιος κάνει ψυχοθεραπεία, είναι το άριστο να πάρεις και το φάρμακο για να γίνεις γρηγορότερα καλά, αλλά να κάνεις και την ψυχοθεραπεία παράλληλα για να αλλάξεις τον τρόπο που λειτουργείς ώστε να μην το ξαναπάθεις. Για να μην δώσουμε αρνητικό μήνυμα για τα φάρμακα, γιατί έτσι όπως σας είπες. Okay. Όχι, όχι, προς Θεού. Απλά μου είπε και κάτι άλλο όμως, το οποίο εστάθη σωτήριο για μένα. Μου λέει ότι κοίτα, αγόρι μου, και ξέρεις, όποτε μου λέγανε τέτοια αγόρι μου, παραξενευόμουν, γιατί είμαι ένας άνθρωπος με μουσια, με ράσα. Μου λέει, κοίτα, αγόρι μου, θα πρέπει να διεκδικήσεις με έναν τρόπο, πιστεύω, τη σεξουαλική σου ζωή εκ νέου. Μα του λέω, γιατρέ μου, εγώ είμαι μοναχός, είμαι ιερέας, τι πράγματα. Μου λέει, δεν ξέρω τι είσαι εσύ. Εγώ ξέρω τι προτείνω ως επιστήμονα. Δηλαδή ο ψυχίατρος αυτός εντόπισε σε σένα ότι η καταπίεση των σεξουαλικών σου επιθυμιών σου προκαλούσε θέμα σοβαρό ψυχικό. Ακριβώς. Και με πολύ δυσκολία μέσα μου, πάρα πολύ δυσκολία, έφτιαξα ένα προφίλ σε ένα application, αν θες, όπου γίνονται γκέι γνωριμίες. Χωρίς φωτογραφία, προφανώς. Με τύψη συνάμα για όλη αυτή τη διαδικασία. Με τύψη, όχι κυρίως προς τον Θεό. Με τύψη σε σχέση με αυτά που πιστεύουν οι άνθρωποι για μένα. Δηλαδή οι άνθρωποι βλέπουν το σχήμα. Όπερ σημαίνει ότι ορκισμένη παρθενία, ακτιμοσύνη, ξέρω εγώ, αφιερωμένη ζωή. Και φτιάχνοντας εγώ ένα προφίλ, έπαβα στα μάτια των ανθρώπων που είχα από κάτω και με εμπιστεύονταν να είμαι αληθινός. Εκεί ήταν η μεγάλη μου ρήξη. Εκεί πρέπει να έχεις ακόμη περισσότερη δυσκολία με τον εαυτό σου, να αποδεχθείς ότι κρατούσες δύο ρόλους αντίθετους παράλληλα. Όπου, ορθά. Και γι' αυτό έφυγες στο τέλος, δεν είναι? Ακριβώς. Γνωρίζω ένα αγόρι, το οποίο το ερωτεύομαι πάρα πολύ. Το πρώτο που γνώρισα, δεν το έριξα έξω. Και αυτό πολύ το αγόρι με ερωτεύεται. Τώρα πλέον δεν είμαστε μαζί, αλλά είμαστε σαν αδέλφια. Ενώ αγαπιόμαστε υπερβολικά, γιατί τόσο για αυτόν όσο και για μένα στάθηκε κομβική αυτή η σχέση. Και είναι ένα αγόρι το οποίο διεκδικεί την ορατότητα και την έκφραση της διαφορετικότητάς του στο δρόμο. Και εκείνη την περίοδο, ενώ όσο εγώ στον κόσμο μιλούσα για αλήθεια, για ελευθερία, έβλεπα πώς είναι η όντως αλήθεια και η όντως ελευθερία έμπρακτα μέσα στο δρόμο. Δηλαδή, όταν γυρνάει ο άλλος και δεν ξέρεις άμα θα γυρίσεις στο σπίτι του το βράδυ ή επειδή ντύνεται όπως ντύνεται και καλά κάνει και γουστάρει να ντύνεται όπως γίνεται και να βάφεται και να κάνει ό,τι θέλει, γιατί είναι δικό του δικαίωμα η αυτοέκφραση, να πέφτει θύμα του μίσου στον άλλον. Υπήρξαν Κυριακές
που πήγαινα να λειτουργούσω, να λειτουργήσω γιατί χτυπούσε η καρδιά μου, γιατί το αγόρι αυτό δεν μου είχε στείλει μήνυμα «Είμαι οκ, έφτασα στο σπίτι μου». Και εγώ απ' την άλλη στεκόμουνα να διδάσκω για μια αόριστη ελευθερία, αόριστη και όχι συγκεκριμένη, ενώ μια συγκεκριμένη ελευθερία διακυβεύεται στο δρόμο. Οπότε, λες... εσύ σε εκείνη τη φάση, σε κόβω γιατί πρέπει να τελειώσουμε αυτή τη συνέντευξη, να ζητάκουμε και συνέχεια. Οπότε εσύ σε εκείνη τη φάση, μη ανεχόμενος άλλο να κοροϊδεύεις τον ίδιο σου τον εαυτό στην ουσία, υπηρετώντας δύο διαφορετικούς σκοπούς αντικρουόμενους, επιλέγεις την αλήθεια σου. Φεύγεις από την εκκλησία και στην ουσία χάνεις και τη μοναδική πηγή εισοδήματος που είχες. Δεν ήταν απλώς σταματάω να είμαι αυτό, είναι και επάγγελμα. Είναι βιοποριστικό επάγγελμα. Εσύ οι σπουδές σου στην ιστορία και οι σπουδές σου μετά που έκανες στο Βατικανό ήταν προσανατολισμένες προς εκείνο τον σκοπό. Γιατί σου είναι πάντα ένα παιδί το οποίο ασχολιώσουν με αυτά τα θέματα. Ναι, τι κάνεις? Συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά δεν έχει κόσμο ο οποίος μένει μέσα για αυτή την οικονομική ασφάλεια. Φαντάζομαι θα έχει, δεν είναι? Ρωτήστε τον κόσμο εκεί. Okay. Ερώτηση ρητορική. Οπότε εσύ αποφάσισες να ακούσεις το gut instinct σου στην ουσία, τη διαίσθησή σου, που σου λέγε να είσαι ο εαυτός σου και πάση θυσία, και πάση οικονομική θυσία κιόλας, και κοινωνική θυσία κιόλας, να υποστηρίξεις ποιος είσαι εσύ και να φύγεις από την ασφάλεια, την οικονομική, την κοινωνική, την οποιοδήποτε άλλου είδους ασφάλεια είχες εκεί που ήσουν. Παρετήθηκα μετά από 4 εβδομάδες, επειδή το όνομά μου ήταν γνωστό. Ήμουνα καταρχάς και συντάκτης στο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου, τον εφημέριο. Μα παρακολουθούσε κόσμος. Κάποια εκκλησιαστικά στόματα που τα γνωρίζω και του στέλνουν ένα μεγάλο φυλάκι, άρχισαν να βγάζουν άρθρα ότι με προσέλαβε ο Πάπας της Ρώμης, υπάλληλό του, και πρόδωσα την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Δεν είσαι σοβαρό, μιλάς. Υπάρχει γι' αυτό? Όχι, γιατί η ηθική μου ξεπερνάει αυτές τις συμβάσεις. Φεύγοντας από την εκκλησία, πήγες να μείνεις στη μάνα σου, έμενες μόνος σου, όσο ήσουν ιερέας έμενες μόνος σου? Εμένουμε στο ίδιο κτίριο, ναι. Έμενες και τότε, δηλαδή δεν έχεις αλλάξει χώρο κατοικίας, ναι. Πόσο εύκολο ήταν για σένα να επιστρέψεις σε μια λαϊκή ζωή, ενώ είχες περάσει 5 χρόνια εκεί και φαντάζομαι και κάποια χρόνια προετοιμασίας? Ήταν σοκ για σένα αυτό, ήταν... Το πρώτο καιρό που έβγαινα στο δρόμο, έκλαιγα. Με χτυπούσε ο ήλιος στο χέρι και έκλαιγα. Πήγαινα να ζητήσω να αγοράσω ένα, εδώ το λέμε κουλούρι Θεσσαλονίκης, δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς. Έτσι. Ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης και με κοίταζε υπάλληλος στο φούρνο και μου λέγε φίλε τι θες, και δεν άλλαζε το πρόσωπό της γιατί τόσα χρόνια, πάτερ τι θα θέλατε, τώρα μου έλεγε φίλε τι θες και μου χαμογέλαγε και έκλαιγα. Πήγαινα στο περίπτωση. Έκλαιγες από χαρά ή από θλίψη? Από, ναι. Χαρά. Ναι, δεν μπαίνουν στη διαδικασία να παίξουν θέατρο, ότι βλέπουν ένα νέο άνδρα, φίλε τι θες. Τι κάνεις τώρα από θέμα απασχόλησης? Ξέρω ότι είσαι ενεργός στα social media, ξέρω ότι ανεβάζεις βίντεο. Έκανα ιδιαίτερα αυτή τη χρονιά σε μαθητές, προετοίμασα μαθητές για την τρίτη ηλικίου. Να... Τι κάνεις? Έκθεση αρχαία, να αρέσουν αυτά τα πράγματα. Ωστόσο αντιλαμβάνομαι ότι η ορατότητα που διεκδίκησα δύναται να αποτελέσει και εμπόδιο στην περαιτέρω. Έχεις χάσει μαθητές? Έχει τύχει οι μαθητές να σταματήσουν να έρχονται κοντά σου ή να σταματήσουν να κάνουν ιδιαίτερα σε σένα επειδή εσύ βγήκες στην Ελλάδα τη μελέτη και είπες ότι ναι, είμαι εγώ που ήμουν παπάς? Να μην το συζητήσουμε. Ένα ναι, ένα όχι θα πεις. Ναι. Δηλαδή... Συνέβησαν διάφορα πράγματα. Επίσης το κάποιος... Πόσο δύσκολο πράγμα είναι αυτό? Πιο δύσκολο ήταν, Θέκλα μου, πιο δύσκολο ήταν όταν έδωσα ένα υποστηρικτικό υλικό σε μια μαθήτρια λυκείου που είναι κορίτσι, και πάντα στα κορίτσια τους δίνω ένα υποστηρικτικό υλικό για τα θέματα τα δικαιωμάτων, φεμινισμού κτλ.
που η μάνα με έδιωξε λέγοντάς μου δεν θα μου κάνεις την κόρη φεμινίστρια λεσβία. Αυτό με πόνεσε περισσότερο. Ξέρεις, εσύ είσαι πιο πολύ μέσα στην κοινωνία από ότι είμαι εγώ, γιατί εσύ έχεις εργαστεί ως ιερέας, άρα έχεις έρθει σε άμεση επαφή με όλους τους ανθρώπους που προστρέχουν στην Εκκλησία και εργαζόμενος τώρα, όσο καταφέρνεις να εργαστείς, γιατί στην ουσία είσαι άνεργος αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ακριβώς, κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες, όσο καταφέρνεις να εργαστείς με κόσμο, δεν επιλέγεις ποιοι θα είναι οι μαθητές που θα τους κάνεις μάθημα, ποιος ζητήσει ιδιαίτερο θα του κάνεις. Οπότε έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους. Και μιλάω για τους γονείς περισσότερο, γιατί καμένα τα παιδιά μας είναι θύματα εμών, εμάς των ιδίων. Δεν είναι, ενώ ένας έφηβος δεν ευθύνεται αν ο γονιός του έχει αυτές τις φρικιαστικές απόψεις όπως αυτές που ανέφερες. Εσύ έρχεσαι περισσότερο σε επαφή με το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στην κοινωνία. Με σοκάρει εμένα αυτό που έχω μόλις ακούσει, γιατί εγώ ζω λίγο και προστατευμένα. Δηλαδή είμαι στο κανάλι, μπλοκάρω ποιους λένε αντίθετα πράγματα. Μέσα στο κανάλι είναι οι άνθρωποι που είμαστε σε σύμπνοια και έτσι σοκάρομαι ακούγοντας αυτό που μου λες. Δηλαδή σοβαρά, ως καθηγητής της κόρης της που της έκανες ιδιαίτερα, της έδωσες βιβλιογραφία να διαβάσει για θέματα σπουδών φύλου, που το θέμα σπουδών φύλου είναι από τα πιο must θέματα σπουδών στη σύγχρονη εποχή, και σε έδιωξε και σου είπε θα μου κάνεις εμένα την κόρη φεμινίστρια και λεσβία. Δηλαδή αυτή η γυναίκα είχε μέσα στο μυαλό της ότι ο φεμινισμός είναι κακό πράγμα, ότι ο φεμινισμός σημαίνει ομοφιλοφιλία, καμία σχέση. Δηλαδή μιλάμε στην Ελλάδα εν γέννη τα πράγματα. Όλα σε ένα πρόσωπο. Την Ελλάδα εν γέννη τα πράγματα είναι συγκεχημένα στο μυαλό των ανθρώπων. Επίσης η Ελλάδα, όπως απέδειξε η περίοδος του κορονοϊού σε σχέση με το Εκκλησία, Θεία Κοινωνία, οι κλειστές εκκλησίες κτλ., είναι μια χώρα η οποία απαρτίζεται από ένα πληθυσμό ο οποίος σε μεγάλο ποσοστό ποντάρει στο υπερβατικό και μετέχει στην ηθική που το ορθόδοξο υπερβατικό θέτει ως θεμέλιο λίθος στην κοινωνία. Θέλουμε πάρα πολύ. Θέλει πολύ δουλειά για να γυρίσει ο ήλιος. Θέλει δουλειά πολύ. Χαλιέμαι λίγο με αυτό. Δεν θέλω να ζω σε συννεφάκια. Δεν θέλω να ζω σε συννεφάκια. Απλώς επειδή όσοι προερχόμαστε από χώρους που έχουμε ονειρευτεί και έχουμε μεθύσει με την ελπίδα ότι μπορεί ο κόσμος να γίνει καλύτερος, ότι μπορούν οι άνθρωποι να σωθούν, που έχουμε δει τη σωτηρία της ψυχής μέσα από διάφορες οπτικές γωνίες, μας στενοχωρούν τέτοιες διαπιστώσεις, ότι στη μεγάλη μάζα της κοινωνίας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι τόσο σκοταδιστές, θα έλεγα. Πολύ. Και τώρα κάνω και τη σύνδεση, γιατί είχαμε φτιάξει με την κόρη μου την Κυριακή, η οποία είναι 20 ετών, είχαμε φτιάξει ένα βίντεο στο οποίο μιλήσαμε λίγο για το φεμινισμό, εξ αφορμής ενός βίντεο άλλου που είχε κάνει μια κοπέλα που μίλησε εναντίον του φεμινισμού, και πραγματικά δεν είχα ώρα να αποκρύβω σχόλια κάτω από εκείνο το βίντεο, τα οποία ήταν προσβλητικά, τα οποία ήταν ρητορικισμοί σου, όπως θα κάνω τώρα και με το δικό σου το βίντεο, φαντάζομαι. Και λέω, ξέρεις, δεν θα ήταν ωραία ο κόσμος όλος να μπορούσε να αναπνεύσει ένα αέρα ελευθερίας, να μπορούσε να αποδεχθεί ο κάθε ένας μας τον εαυτό τον ίδιο, γιατί εγώ πιστεύω, Σιράκο, ότι είναι καθαρά θέμα του πώς εμείς αποδεχόμαστε ίδιοι τον εαυτό μας. Δηλαδή, αν ο καθένας από εμάς αποδέχει τον εαυτό του όπως είμαστε, και αν θέλουμε να μιλήσουμε θρησκευτική ορολογία, όπως μας έχει πλάσει ο Θεός. Για μένα, η μεγαλύτερη αντίφαση που υπάρχει στις διδασκαλίες της Εκκλησίας είναι ότι ο Θεός που είναι τόσο σοφός, κατά πως λένε οι διδασκαλίες της Εκκλησίας, που ο Θεός που είναι αγάπη, έχει φτιάξει ανθρώπους οι οποίοι εκ γενετής να είναι ελαττωματικοί με βάση πάλι τις διδασκαλίες της Εκκλησίας. Αυτό δεν χώρισε εμένα ποτέ το μυαλό μου. Και γι' αυτό τον λόγο, έχω επιλέξει συνειδητά από τα 26 μου χρόνια και μετά να απέχω από την Εκκλησία χωρίς να την μισώ, χωρίς να μισώ τους ανθρώπους που είναι μέσα στην Εκκλησία, χωρίς να θέλω να αντιμάχω με την Εκκλησία με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά έχω επιλέξει συνειδητά ότι δεν μου ταιριάζει αυτός ο χώρος. Χωρίς να σημαίνει ότι απορρίπτει τους ανθρώπους που τους ταιριάζει αυτός ο χώρος, γιατί μιλάμε για ελευθερία. Μιλάμε για να σεβαστώ το δικό σου το δρόμο,
Γιατί εγώ ακριβώς παίρνω το δικό μου το δρόμο χωρίς καταπίεση, οπότε δεν έχω ανάγκη να φθονίσω το δικό σου το δρόμο. Είναι θέμα προσωπικής ελευθερίας ξεκάθαρα. Το να επέλθει η κοινωνική ελευθερία. Δηλαδή, αν ο καθένας επιτρέψει στον εαυτό του να είναι, ό,τι είναι ο καθένας, και αν νιώθει καλά μέσα στο ίδιο το πετσί, δεν θα έχει ανάγκη να κατακρίνει ή να απορρίψει ή να πλήξει ή να βλάψει τον οποιοδήποτε άλλο. Ναι, αλλά κάποιος ο οποίος αισθάνεται καλά μέσα στο πετσί του ή στο πετσί της, δεν ελέγχεται εύκολα. Και τα ηθικά συστήματα, πόσο μάλλον αυτό το οποίο προάγει η Ορθόδοξη Εκκλησία ως απότοκο του Βυζαντίου, είναι ένα ελεγκτικό σύστημα. Ως εκ τούτου, και ο παπάς δεν είναι λειτουργός. Το εργαλείο Σιράκου είναι ενοχή. Η πρόκληση ενοχής είναι το πιο σοβαρό συναισθηματικό εργαλείο για να ελέγχει τους ανθρώπους. Και ένας από τους βασικούς σκοπούς της ψυχοθεραπείας είναι η απάλληψη των ενοχών που δεν μας ανήκουν. Το να νιώθεις ενοχή για κάτι που όντως έφτεξες, μπορείς να το σηκώσεις. Είναι σταυρό σου, μπορείς να σηκώσεις. Αυτό μου λέει χθες το βράδυ, ότι έχω κάνει τόσο πολύ κήρυγμα, όντας μέσα στην Εκκλησία, όν μέσα στην Εκκλησία, και τώρα που έχω βγει από την Εκκλησία, θέλω να κάνω το αντίθετο. Δηλαδή, όσους είχα επηρεάσει τότε προς εκείνα που πίστευα τότε, θα ήθελα τώρα να μοιράσω ένα αέρα πραγματικής ελευθερίας. Αυτή η ενοχή, νιώθω ενοχή γιατί έχω εντός εγώ παρασύρει ανθρώπους τότε που είμαι μέσα, είναι καλή ενοχή, είναι και κακιά. Γιατί έρχεσαι και λες αυτό, τι έχω αφήσει πίσω μου εκείνα τα 5 χρόνια, θέλω να φέρω μια ισορροπία, μια κοσμική ισορροπία. Ενοχή εγώ, να σου πω, εγώ δεν θέλω να πω στους ανθρώπους να αφήσουν το Θεό. Εγώ θέλω να πω στους ανθρώπους να τον βρούνε καθώς εστί. Που σημαίνει να αναζητήσουν το Θείο οντολογικά και όχι μαγκανιστικά, όχι σαν να είναι μία δοσοληψία. Το αναζητώ το Θείο είναι στάση ζωής. Μιλάς για την πνευματικότητα. Μιλάς για αυτήν καθ' αυτήν την πνευματικότητα, το spirituality, το οποίο πάλι είναι ένας στόχος που έχουμε εδώ σε αυτό το κανάλι, να καλλιεργήσουμε ο καθένας από εμάς την πνευματικότητα του. Και είπαμε, ο καθένας μπορεί να το κάνει από το μονοπάτι στο οποίο βρίσκεται. Δεν είναι ανάγκη να αλλάζουμε μονοπάτια, δεν είναι ανάγκη να τους βάζουμε όλους κάτω από το ίδιο καλούπι. Τους βάζουμε όλους στο ίδιο καλούπι να βγαίνουν όλοι το ίδιο. Βέβαια, δεν ξέρω αν μία πνευματικότητα είναι όντως πνευματικότητα όταν επιβάλλεται δια ενός καταπιεστικού εν τέλει συστήματος. Θα αποφύγω να σχολιάσω, όπως απέφυγες εσύ να σχολιάσεις προηγουμένως για αυτούς λόγους. Επειδή όμως έχω ζήσει περισσότερα, δεν ξέρω, περισσότερα χρόνια έχω ζήσει από σένα στην Εκκλησία. Όχι, εσύ έχεις ζήσει περισσότερα. Έχω ζήσει μέχρι τα 26 χρόνια, εσύ περισσότερα. Τέλος πάντων, αυτά τα 26 χρόνια που έχω ζήσει μέσα στην Εκκλησία, έχω συναντήσει και ανθρώπους που είναι όντως πνευματικοί μέσα στην Εκκλησία, και αυτοί είναι εκείνοι οι άνθρωποι, οι ελάχιστοι μέσα στην Εκκλησία, οι οποίοι δεν θα σου υπενθυμίσουν κανόνες, δεν θα σε κριτικάρουν, θα σου μιλήσουν με αγάπη, θα σε αποδεχθούν με αγάπη, δεν θα προσπαθήσουν να σου πούν μην κάνεις το ένα, κάνε το άλλο. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Σε όλους τους χώρους υπάρχουν καλοί άνθρωποι. Σε όλους τους χώρους υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Λοιπόν. Αυτή ήταν μία πρώτη παρουσία του Σιράκου Ιωάννη και Σεν στο κανάλι μας. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Σιράκος. Μ' αρέσει γιατί με κάνει να σκέφτομαι. Μ' αρέσει γιατί είναι ορμητικός. Μ' αρέσει γιατί έχει πάθος. Με την καλή έννοια. Πάθος. Ενώ με την κακή έννοια. Έχω πολλά πάθος. Με την κακή έννοια, αγόρι μου! Δεν με ενδιαφέρει η κακή έννοια. Τα χαίρομαι ακομπλεξάριστα. Το ίδιο εύχομαι και σε όλο τον κόσμο. Επειδή εμείς εδώ στο κανάλι μιλάμε για το ερωτικό πάθος, το οποίο είναι ψυχοφθόρο για τις αιμονές σε αρρωστημένες σχέσεις, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού. Γι' αυτό έκανα το δικό μας γλωσσάρι. Είναι inside joke αυτό, ότι άλλο ένας έρωτας ωραίος και άλλο ένα πάθος αρρωστημένο που θέλουμε αυτό που μας φτύνει. Γι' αυτό λέω μου αρέσει το πάθος σου με την καλή έννοια. Την έχω πατήσει και εγώ πολλές φορές. Είμαστε άνθρωποι, μαθαίνουμε, προχωράμε. Λοιπόν, μ' αρέσεις γιατί έχεις αγάπη για τον άνθρωπο, έχεις αγάπη για τη ζωή. Είσαι ένας άνθρωπος που τολμάς να εκτίθεσαι και τολμάς να εκτίθεσαι και στην αρνητική κριτική. Θαυμάζω τη ψυχική σου ανθεκτικότητα. Δεν σου κρύβω ότι ειδικά τον πρώτο καιρό που σε γνώρισα
Είχα έγνοια για σένα διαβάζοντας τα σχόλια μίσους που ήταν κάτω από τα βίντεο σου και κάτω από τις αναρτήσεις σου. Σε είχα στο μυαλό μου, σε είχα στη σκέψη μου και έλεγα μακάρι να είσαι καλά, μακάρι να μην το πάρεις πολύ βαριά. Καταλάβεις, γιατί είναι επιθέσεις αρνητικές αυτές, οι τοξικά πράγματα. Θα πω κάτι με αυτό να κλείσω. Αυτό το ισοσίβια λέμβος, για να αποφύγω όλο αυτό, ήταν αυτό που λέει ο Ιησούς. Ότι η αλήθεια έξω βάλει τον φόβο. Εγώ δεν έχω πει κανένα ψέμα. Και το άλλο. Άφησε αυτή σου γαρίδα σε τι πλούσιοι. Θεέ μου, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Εγώ πιστεύω πως δεν ξέρουν τι κάνουν οι περισσότεροι. Ο καθένας και η καθεμιάς κάνει. Εντάξει, εγώ είμαι σε άλλη φάση. Εγώ έχω δεχθεί τον εξωστρακισμό το 2001 και τώρα έχουμε 2020. Εσύ το έχεις δεχθεί το 2019, οπότε είμαστε σε άλλη φάση. Σε άλλη φάση αντιμετώπισης. Δηλαδή το ουγαρίδα συντυπιούση που είναι φράση που είχε πει ο Χριστός με βάση το Ευαγγέλιο πάνω στο Σταυρό και είπε «Θεέ μου, συγχώρεσε αυτούς που έχουν σταυρώσει γιατί δεν γνωρίζουν τι έχουν κάνει». Το είδα, είναι από το αρχαίο ελληνικό γνωρίζω, όπως έλεγε ο Σωκράτης, εν είδω ότι δεν είδα, ένα πράγμα ξέρω, δεν ξέρω τίποτα. Ίσως είναι μια αργότερη συζήτηση. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Να είσαι καλά. Ρωτήσω κάτι. Εάν βρεθούν άνθρωποι από το κανάλι, οι οποίοι ακούσουν τη συνέντευξή μας και μπορεί να θέλουν να πούν, γιατί μας έχεις πει τώρα κάτι το οποίο εμένα έτσι ανθρωπιστικά με έχει στενοχωρήσει, το θέμα της εργασίας σου, ότι έχει πληγεί η εργασία σου από την έκθεση την κοινωνική που κάνεις. Θα ήσουν διατεθειμένος να πας για δουλειά, ρε παιδί μου, αν κάποιος πάρει και... Άρα, Θέκλα, μου κάνει διαφήμιση. Σιλικατζίδικο, έχω κάτι. Θα ήθελες, είσαι ανοιχτός εργασίας. Θα σου πω το εξής, ότι... Νόμι που παίρνω αυτή την πρωτοβουλία, δεν ελπίζω να μην σε στενοχωρώ και να σε προσβάλλω. Όχι, όχι. Με κατάλαβε σήμερα με και λίγο. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να κάνω το οτιδήποτε. Άλλωστε, ζούμε σε μία εποχή που τον αρχίζουμε να λέμε «Α, εγώ έχω σπουδάσει, έχω κάνει μεταπτυχία, κάτι δεν κάνω γι' αυτό». Άρα είσαι ανοιχτός εσύ σε προσφορές για εργασία, γιατί θέλεις να εργαστείς και θες να είσαι ανεξάρτητος. Ναι, αλλά βέβαια τώρα με έπιασε εξαπρόοπτου και έμεινα λίγο ενεός. Έμεινες λίγο ενεός. Λυπάμαι, κοίταξε, με ενοχλούν πάρα πολύ αυτές οι αδικίες και σου είπα, έχω δει πρόσφατα και το βίντεο από τα άλλα τα παιδιά που μιλάνε για το ότι όντως οι άνθρωποι με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό δέχονται στην Ελλάδα του 2020 διακρίσεις όσον αφορά στην εργασία, το οποίο για μένα είναι εξοργιστικό, είναι εκτός πραγματικότητας, εκτός της δικής μου πραγματικότητας τουλάχιστον. Είμαι σίγουρη ότι δεν έχει έρθει γνώση μου μέχρι τώρα στην Κύπρο να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν έχει έρθει γνώση μου. Και αν συμβαίνει, αν παρακολουθούν άνθρωποι που έχουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό αυτό το βίντεο και τους έχει συμβεί στην Κύπρο να δεχθούν διακρίσεις στον τομέα της εργασίας, δηλαδή να μην τους προσλάβουν σε μια δουλειά, να τους απολύσουν από μια δουλειά ή να σταματήσουν να τους δίνουν δουλειά επειδή έχουν μάθει ότι είναι ομοφυλόφιλοι, παρακαλώ να μου στείλετε email για να κάνουμε και βίντεο για αυτό το θέμα, αν όντως συμβαίνει και στην Κύπρο. Εγώ δεν το έχω δει μέχρι τώρα να συμβαίνει στην Κύπρο. Μπορεί να συμβαίνει και να μην το γνωρίζω, αλλά επειδή το έχω ακούσει από σένα, το έχω ακούσει από τα δύο τα παιδιά, το έχω ακούσει από ένα άλλο παιδί, ο οποίος θέλει να παραμείνει αμνώνυμος, με τον οποίο επικοινωνούμε συχνά και είναι έτσι πολύ πνευματικό παιδί, ο οποίος μου το έχει πει πάρα πολλές φορές, ότι υπάρχει διάκριση. Υπάρχει ομοφοβική διάκριση και στην πρόσληψη και στη διαχείριση στην εργασία. Οι άνθρωποι με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό δέχονται mobbing στην εργασία τους επισταμένα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι θέμα στην Ελλάδα το 2020 και είναι πάρα πολύ τραγικό, γιατί μιλάμε για την Ελλάδα που έχει τόσο ένδοξη πνευματική ιστορία, και μιλάω τώρα για τη φιλοσοφία της αρχαίας Ελλάδος. Αχ, θα ξέρεις καλύτερα από μένα, είσαι ιστορικός, που ήμασταν και τουλάχιστον φιλοσοφικά και ιδεολογικά. Για μένα Έλληνας είναι αυτός που μετέχει της ελληνικής παιδείας. Εγώ μένω στην Κυψέλη εδώ στην Αθήνα και κάτω από εδώ έχει μια πλατεία και παίζουν τα μαύρα και τα λευκά παιδάκια μαζί. Άμα περάσεις και κλείσεις τα μάτια και ακούσεις να μιλάνε, δεν καταλαβαίνεις ποια είναι. Δεν μιλούσα για την Ελλάδα το 2020, δεν μιλούσα για την Ελλάδα ως εθνική οντότητα. Μιλούσα για την Ελλάδα ως χώρα, με την έννοια του ότι η Ελλάδα ως χώρα, στην οποία έχει αναπτυχθεί ο ελληνικός πολιτισμός, είναι τραγικό στο 2020 να είναι πολύ πιο κάτω από το επίπεδο ελευθερίας που είχε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Αυτό εννοώ. Δεν εννοώ ότι μόνο οι Έλληνες αξίζουν και λένε. Κύριε Λέησο, έχω κάνει εγώ και DNA τεστ πρόσφατα. Κατάλαβα, είμαστε και συγγενείς. Είμαι 19% μεσανατολή. Εσύ μπορείς λιγότερο μεσανατολός από μένα.
Όχι, με περισσότερο. Λοιπόν, Σιράκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε γλυκοφιλό, Θέκλα. Θα βάλω το βίντεο στο κανάλι μου. Γράψε κάποιο σχόλιο και να το καρφιτσώσω, ώστε άμα θέλω να... Θα το βάλω κι εγώ στο κανάλι μου. Το βάλεις κι εσύ, βεβαίως. Θα το βάλεις και εσύ. Θα στο στείλω. Θες να στο στείλω σε ηλεκτρονική μορφή ή θα πάρεις το σύνδεσμο να τον μεταβιβάσεις. Αν θες να μου το στείλεις, στείλω. Αμα βεβαίως θα στο στείλω. Είναι, αποτελεί και δική σου πνευματική περιουσία. Μαζί το φτιάξαμε. Ωραία. Είμαστε μέσα στην περιουσία. Άρα θα πει και στο κανάλι το δικό μου και στο κανάλι το Religion. Τέλεια. Και στα δύο κανάλια. Σ' αγαπώ πολύ πολύ. Λάχια πολλά. Αγάπη. Έχετε την αγάπη μου και όλοι εσείς οι φίλοι που βλέπετε που έχετε δει αυτή τη συνέντευξη και όπως είπα και προηγουμένως, ο καθένας δικαιούται να έχει τις απόψεις που έχει. Έχουμε αγάπη, ελευθερία και τυχόν σχόλια μίσους θα απαλληφθούν και ο αποστολέας τους θα αποκλειστεί. Γιατί πρώτα απ' όλα είμαστε ένα δημοκρατικό κανάλι.